Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Βρυχιδμός, γιατί Δευτερούλα σήμερα τα πράγματα είναι άστα να πάνε. Μετά από έντονα Σαββατοκύριακα, πως λένε, τα καμώματα του Σαββατοκυριάκου, όσο μάλλον των νυχτών αυτού, τα βλέπει η Δευτέρα το πρωί και γελά, φίλε μου Στέφανε. Δυσκολά είμαστε, πάπη Δευτέρα. Δυσκολά είναι. Σαν το παφούλια είμαι. Τι εννοείς? Παίρνω τηλέφωνο και λέω θα κάτσω άλλη μία μέρα. Κάπως στο ξενοδοχείο, στο προάβλιο της εκκλησίας. Θα κάτσω στα Μουδανιά, στην Ιερισσό, θα κάτσω παντού. Ναι. Τελικά κάθεσε κάπου. Άρης. Ναι. Έγινε Άρης όλη η Ελλάδα κατά λάθος αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί έγινε Άρης? Λες και έγινε η Ρεάλ. Μόνο αυτή μπορεί να ανακόψει το τρένο του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακή αεξίδε. Λάμα έχουμε τώρα. Τα επεισόδια μας στερίζαν τους βαθμούς. Σε πάω στα δικαστήρια. Το πρωτάθλημα είναι πάλι των δικαστηρίων. Δικαιώνεται το λόγο, επειδή που είχε πει ότι κάπου εκεί στην 5η-6η αγωνιστική θα αρχίσουν τα ντράβαλα με το τα δικαστήρια. Και μόνο εδώ πρώτη. Δεν είναι κάτι σαλιάρικα, πρωτοσέλιδα. Τηλεοπτικά. Δεν υπήρχε κανένα διαρκές στοίχημα στις εταιρείες να το ποντάρουμε. Να το πάρουμε πάλι ο Πέτ. Ήταν ξεκάθαρα. Ότι θα έχουμε να συζητάμε πάλι δικαστήρια, διαιτητικά, ΚΑΣ, ΜΑΣ και όλα αυτά με τα οποία έχουμε πλέον γαλουχηθεί, έχουμε καμωθεί. Έχουν γίνει ζητήματα της καθημερινότητάς μας, γιατί αν μη τι άλλο και το πρωταθληματάκι είχε λίγο πάρει μια τροπή προς το ξενέρωτο, θα λέγαμε. Κατιούσα μια φθήνουσα πορεία. Οπότε... δεν υπήρχε ίντριγκα, δεν υπήρχε στραβοστομιά. Καιρός ήταν. Και λένε τώρα ας βγάλουμε τα εξάταπα και ας παίξει μπάλα η γραβάτα στα δικαστήρια. Και όχι μόνο αυτό, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά πράγματα λόγω επειδή της απουσίας δραστηριοτήτων στην συλλογική αθλητική ζωή του τόπου όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League. Οπότε σου λέει κάτσε να βάλουμε λίγο αυτό μέσα στην παράμετρο. Παρασκευή κιόλας μάλιστα ανακοινώθηκε η απόφαση σχετικά με την τιμωρία της ΑΕΚ και της αφαίρεσης των 3 βαθμών. Οπότε εντάξει, να έχουμε να συζητάμε. Βέβαια πέρασε λίγο ανώδυνα μέσα στο Σαββατοκύριακο όλο αυτό. Δεν άγγιξε, αλλά από σήμερα Δευτέρα ο κόσμος ήταν στα εμπορικά, ας πούμε. Δεν είχε μπάλα, βλέπανε εκεί τις τιμές. Στα μεγάλα κέντρα εκεί πέρα που είναι τα πολλά τα καταστήματα, οι γυναίκες αδειάζανε τις golden cards, οι άντρες κλαίγανε γιατί ήταν αναγκαστικά να πάνε με τις golden cards, γιατί δεν είχε μπάλα, τους έρανε από το χέρι. Το βράδυ είχαμε το πολυμαραθώνιο, οι καντίνες γεμάτες με παντσέτες εκεί πέρα ψήναν, όλοι τρώγανε δεν ξέρω τι 10 χιλιόμετρα λέει γύρου τέτοιου φτιάχνανε. Τι γύρου φτιάχνανε? Παντσέτα γύρω φτιάχνανε, όλοι τρέχανε. Για τον ημιμαραθώνιο λες? Ναι, αυτός ο ημιμαραθώνιος. Τι ημιμαραθώνιος, ρε φίλε. Εντάξει, μέτριος μαραθώνιος. Πήγαμε μισόλοι χοντροί εκεί πέρα να πούμε, μου λέγανε 150 κιλά. Έτρεξες? Σιγάρι, φίλε. Κάθε μέρα μπορεί να πηγαίνω στην παραλία, κάνω να περπατάω, αλλά τέτοια πράγματα σάλια δεν τα κάνω. Μάλιστα, σάλια. Εντάξει. Όσοι τρέξανε στον ημιμαραθώνιο, σάλια. Σάλια ήταν. Ιδίως στους 10, ιδίως στους 50 μάλλον ήταν οι αθλητές που τρέχανε για χρόνια. Οι άλλοι τους εμποδίζανε κανονικά. Ναι. Καταγγέλουμε και έτσι. Καταγγέλουμε όλοι με 100% μπαταρία. Πήγανε για να βγάλω από 30 φωτογραφίες για την Instagram. Και αυτό είναι μέσα στις αναγκαιότητες της ζωής. Η αναζήτηση ενός πολύ καλού like. Ο Τζάμπο πήρε πολλά λεφτά. Ποιος? Ο Τζάμπος. Ποιος είναι ο Τζάμπος? Όλα τα μετάλλια από εκεί είναι, να ξέρεις. Α, μάλιστα. Τοποθέτηση προϊόντος. Μάλιστα. Αυτά που φέρνει. Να δούμε ποιος θα μας πληρώσει ποτέ. Τους αναφέρουμε όλους εδώ πέρα. Όλους τους αναφέρω. Όλους θα τους μαζέψω. Θα τελειώσει η εκπομπή και θα πάω να τα πάρω. Κανείς, μόνο ψωμιάδη. Άρα μόνο αυτός ο είναι αρρωγό. Γιατί δεν πήρανε μετάλλια από το ψωμιάδη? Μήπως πήραν από εκεί? Δεν ξέρω, αυτό ψάξτε το, κάνε το ρεπορτάζ. Για πάρτε εσείς εκεί πέρα που τρέχατε με, με την παντσέτα στο στόμα και τις μουστάρδες στα καπούλια που τρέχανε. Άμα δεν πάρουν από το χορηγό μας, από ποιο θα πάρουνε? Σε παρακαλώ, ή δεν μας ρωτήσανε τουλάχιστον. Εμείς δεν πήγαμε, είχαμε άλλους. Τον επόμενο ημιμαραθώνιο που θα γίνει τώρα σε κανένα μήνα, γιατί έχει γίνει και αυτό trendy. Για από το Street Flags θα παίρνετε μετάλλια. Θα κάνει και μια τιμή ο ψωμιάδης εκεί πέρα. Ναι, μαραθώνιο, κανένα μπαραθώνιο. Να έχεις κάνει να δεις, ας πούμε, να τρέχεις από το ένα μπαρ στο άλλο. Να πηγαίνεις να πίνεις φινάκι, να πίνεις ποτά, να πίνεις το ένα, να πίνεις το άλλο. Γιατί πολύ κόσμο επιδόθηκε σε αυτό. Εκεί θέλεις σθένος και τόλμη πραγματικά για να τα απεξέλθεις, αλλά εκεί δεν υπάρχει κανένα μετάλλιο. Εκεί δύσκολο. Έτσι είναι το θέμα. Να κάνουμε. Δεν είδα κι εγώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν τρέξα. Μάλλον η δική μου δεν ασχολείται κανένας με τον αθλητισμό. Είχε, ρε, κόσμο. Ναι, δεν είδα αναρτήσεις. Δεν είδα. Δύο μήνες πριν αυτά. Είχε πολύ πράγμα που. Αλλά εντάξει, και εμείς οι δικοί μας τώρα δεν ήταν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν έχω αθλητικούς φίλους στο Facebook. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ξέρεις τώρα.
Και δεν γέμισε η πρώτη μου σελίδα με αυτά. Τρέξαμε, κάναμε, ράναμε. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι έγινε. Καλά, ρε, πρωί είμαι κατήτης και παρεξέφτειες. Έτσι, έτσι, έτσι για τα γεγονότα. Όχι, με αθλητισμό ασχοληθήκαμε, είπαμε, μαραθώνιος. Είμαι. Πιάνεις ό,τι ήθελες, ναι. Και δεν έχει τίποτα ανοιχτό τώρα το Σιβέρι. Τι να έχει, μωρέ, τώρα, τι ώρα είναι, 6 και 9. Σιβέρι, ό,τι ψωμιά βγάλαν τέτοια ώρα αυτή. Ναι, μπράβο. 18 σε κάπου, γατσάρι, γραφώ κάποια κυμαδόπιτα. Κυμαδόπιτα. Κοιμάμε λίγο πρασάκι μέσα, χρειάζεται. Τι απόσταση είναι το κοντινότερο εκεί στην περιοχή σου? Δεκάλεπτο με τα πόδια. Δεκάλεπτο με τα πόδια, καλά είσαι, εντάξει. Πηγαίνεις όμως με τα πόδια, θα πας, θα πάρεις αμάξι. Πού θα το βγάλουμε, θα πού να βρούμε πάρκι. Α, μάλιστα, έχουμε και αυτά τα. Δεν είσαι, στο... είναι. Δεν είσαι στο κτήμα. Όχι, κατέβαινα κάτω στην πόλη. Α, αυτά πληρώνεις. Αυτά πληρώνεις τώρα. Και στον πολιτισμό. Τι λέει. Οπότε τίποτα, σήμερα νηστική. Θα φάτε, ρε, θα την πατώσουμε καλά. Καλά κιόλας, ε. Να δω. Έχει καλή κυμαδόπιτα στη Βέρεια. Βγάζαμε κυμά, πώς το λένε. Έχει, έχει. Καλή, πολύ καλή. Κάτι θα έχει. Καλή, μα. Σε πιστεύω. Πρασάκι έχει μέσα λίγο. Σε πιστευόμαστε. Έχει, έχει. Έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Δευτέρα και εσύ βαρύσισε. Ναι. Δύσκολο Σαββατοκυριακό. Ξέρω εγώ, δεν πάρει με για μένα κάθε μέρα Σαββατοκυριακό. Κάθε μέρα γιορτή. Τι, είχαμε χθες καμία ιδιαίτερη δραστηριότητα? Καλά, στο σπίτι κάπου. Να. Λίγα πράγματα. Έξω Κυριακή, ξέρεις, εδώ ο μπάγκος άπλετα πια τα ποτήρια μπαγκαρισμένα όλα. Ποιος θα τα πλένει τώρα? Και αυτό. Ας τα πέτα τα πλαστικά. Όχι, δεν σου λέει πλαστικά. Η πλαστικά, μωρέ, τώρα ποιος πλανήτης τώρα? Ποιος ασχολείται? Με τι να ασχολήσουμε σήμερα? Με ποικιλής ζητήματα. Να δούμε όπου μας πάει ο άνεμος, όπου φυσήξει. Αν θα είναι ούριος ή αν θα είναι υποδόριος. Δεν ξέρω. Δυνατά, δυνατά το λες. Ποιος θα έχει βάλει τέρμα εδώ τα τηλέφωνα και βαράνε? Σαν τηλεφωνικό κέντρο τηλεμάρκετινγκ. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαου, τσαου, τσαου. Ντεφορμέ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ήταν λίγο Κλάους. Δεν είχε καμιά μπριζόλα καλή πρωινή. Άκουσε λίγο όμως εκεί με τα τέτοια κινητοποιήθηκε. Τις πανσέτες και τις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Στουτγκάρντ, από Γερμανία. Καλώς το να. Καλώς την. Τι έγινε? Πέρδικα. Καλά, κοριτσιά, εσύ. Μπάρντ, τι λέει η πατρίδα, ρε. Αρρωστιάδα. Έκπληξη μπορώ να πω. Ναι. Γνώρισες και το Καρδάσι? Ναι, ήρθε εκεί και μου έκανε παράπονα. Λέω, αδερφός μου δεν ακούει εμένα στο ραδιόφωνο και ακούει εσένα. Έβγαλε πόνο. Έβγαλε πόνο. Καναδά χιλί δεν πήγες, ο Καναδά είδες, χιλί δεν είδες? Ναι, χιλί την ήξερα, την χιλί την ήξερα από τα ποδοσφαιρικά. Την ήξερες. Ναι, τον Καναδά. Υπάρχει ένας άτυπος ποδηλατικός αγώνας που γίνεται μεταξύ Σωματείων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Ναι. Τον οποίο τον αγώνα που ξεκινά τον Καναδά και καταλήγει στη χιλί τον ονομάζουν Τρανσγκατζόλια. Τρανσγκατζόλια. Πόσο καιρό έχεις να πας εκεί? Ο γύρος της Λατινικής Αμερικής, στα βήματα του Μπολιβάρ. Λατινική. Μέχρι το Πάσχα. Δεν μου λες, εκεί το 7ο κοντά στη Νέα Χιλή είναι ανοιχτό ακόμα? Θυμάσαι? Το 7ο είναι, εγώ στο 8ο έμενα. Έχω σπίτι στο 8ο. Στο 8ο. Ναι, το 7ο είναι ανοιχτό όμως. Ναι, γιατί οπότε φαντάζομαι που έχω σήμα καταλαβαίνει στο 7ο όλα τα ραντεβού εκεί πέρα έξω από τα τέτοια και αυτά. Ναι. Πότε πήγες φαντάζομαι? Εγώ πήγα το 99 ήμουν και άλλα έχω ξαναπεράσει πολλές φορές. Όταν ήρθε ο Ξέρξης. Ναι. Τότε το πυροβολικό είχε καταπέλτες, δεν είχε κανόνια. Κατάλαβες. Με τα τόξα. Ναι, με τα τόξα και τα δόρατα. Χειριστής καταπέλτη. Δηλαδή χρεώθηκες με 108 τόξο και δεν. Έτσι, ναι, 108. Κράνος, εξάρτηση, φαρέτρα. Έτσι. Τι λέει, πώς είναι τα πράγματα στην εξωτική Γερμανία? Μάγκες, είμαι εδώ και ακριβώς μία ώρα ακίνητος, έχει κίνηση. Όπα. Κίνηση. Έγινε ένα τύχημα. Τύχημα, έγινε ένα τύχημα, έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα. Εδώ ακριβώς και μία ώρα. Μάλιστα. Να ενημερώσει και για τους δρόμους της Γερμανίας, να αποφεύγετε. Στον Α8, μας πληροφορεί εδώ. Να κινηθείτε από. Από Kirchheimtech. Ναι, στο ύψος του Επταπυργίου εκεί. Ναι. Στον Α8. Επταπύργιο τρούρουρτ. Τα ρίβεσμα τρούρουρτ. Κάπως έτσι. Βαβάκι 4 τρούρουρτ. Καλημέρα, πήρα. Και καλά έκανες. Μου κάνετε παρέα. Καλά, αναγκαστικά εκεί εγκλωβισμένος τώρα θα ακούσει εδώ. Έτσι. Τι να σε κάνω. Καλά, έτσι έλωσα σας αγώ. Δεν έχεις καμιά κόρνα καλή και από τα φορτικά. Βάλα όλη
όλοι φορτηγά είμαστε. Ναι. Ποιο θα είναι, σαπλία που. Τι να κάνουμε, υπομονή. Ο ένας πίσω από τον άλλο, σαν βαγόνια. Έτσι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Η ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, και από την κίνηση στους δρόμους της Γερμανίας, της, πώς λέγεται, Autobank. Να, Autobank στην Αλφα, αυτό στην Κάρδια που φεύγεται, έγινε ένα ατύχημα στην εισόδου προς ανατολικά, όπως λέμε εδώ σε περιφέρεια. Μπορείτε να πάτε από την Επταπυργίου, ας πούμε. Παπάκι, τέσσερα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια από πάντα στη διάθεσή σας στο τηλεφωνάκι μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Ένας φίλος μου έστειλε κιόλας και φωτογραφία πάνω σε αυτό που έλεγε, σε έναν δρόμεα ή μη δρόμεα του προχθεσινού event, που αμέσως μετά το πέρας της δραστηριότητάς του ήταν σε μια ταβέρνα καθισμένος με το μετάλλιό του. Κοκακόλες, ιστορίες, πιάτα, κουκορέτσια τέτοια. Τα τσάκιζε τα πάντσα της. Δεν πρέπει να αναπληρώσεις όλη τη χαμένη σου ενέργεια. Δεν θέλεις πρωτεΐνες. Δεν θα κάνεις 150 μέτρα μέχρι να φτάσεις στα ταβέρνα. Μετάλλιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Άλλο στο να τι έγινε. Εγώ ήμουν που δεν περίμενα. Γιατί? Εμείς έχουμε δουλειές, δεν είμαστε τεπέλχανάδες. Έτσι θα λες, Δευτέρα πρωί γίνεται πυρηνικός πόλεμος στις Φουρναριδέοι. Ναι. Γιατί, φίλε, εμείς είμαστε. Πες ότι είναι πρατήριο το λόγο, επειδή είναι κάτι παραγγελίες. Παρατάμε τη δουλειά για να πάρουμε τηλέφωνο. Εννοείται. Δεν γίνεται, πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Ο επόμενος ημιμαραθώνιος θα περνάει από τη Σταυρούπολη και θα έχει κρουασανάκια και τσουρέκια να θησαυρίσουμε. Κάθε χρόνο λέμε να κατεβάσουμε ομάδα BBC να τρέξουμε. Θέλω. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Θέλω. Δεν το κάνουμε ποτέ. Αλλά είμαστε τεμπέλχανάδες, γι' αυτό δεν κάνουμε. Του χρόνου. Και αυτοί το κάνουν. Εσύ. Το κάνουν Σάββατο. Το Σάββατο λείπουμε. Δεν γίνεται. Αφήσουμε το γάμο να πάμε στα πουρνάρια, σε παρακαλώ. Έχουμε δραστηριότητες. Δεν γίνεται. Προέχουν οι εμφανίσεις. Δουλεύουμε το Σάββατο, δεν καθόμαστε. Έτσι. Για κάποιους, ας πούμε, που αυτά κάθονται τα πενθήμερα. Δεν πάμε για διασκέδαση, πες. Ποτέ όταν φαίνομαι. Δεν φυσάμε τη σημαία και κάνουμε πενθήμερο εμείς. Και... όταν φαινομενικά διασκεδάζουν οι άλλοι. Μάλλον εμείς δουλεύουμε, κύριοι. Νυχθημερών. Μέρα νύχτα, νύχτα μέρα στην οικοδομή. Τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι έγινε, τελικά εσύ είστε φυλάκιο στην Ορεστιάδα, φίλε. Γιατί το Λίβερο πρέπει να υπολειτουργεί. Εχθές το πρωί δεν ακούγονταν χιόνια, είχε. Δεν ξέρω μέχρι τι ώρα. Πάλι. Ναι. Δεν έπεσε τίποτε. Πάλι. Τώρα παίζει. Τώρα παίζει, για να σε παίρνω. Ξέρω εγώ. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ακούνε και παίρνουν. Προφανώς γι' αυτό δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται. Είπαμε, είμαστε μεγαλύτερες σε ακροματικότητα σε ακροατές που δεν ακούνε. Ναι. Αυτό... Στις 9.30 ώρα, 10, δεν έπαιζε τίποτε λίπερο, τίποτε. Τώρα μωρέ, Κυριακάτικα, τι να παίξει. Δεν είμαστε για τέτοια. Ημαραθώνιο πηγαίναμε. Ναι. Άστα από εβδομάδα, από Δευτέρα. Δεν ξέρω, έχουμε κάθε μέρα και λέω τι θα παίξει σήμερα, τι δεν θα παίξει. Ήρθε ο ηλεκτρολόγος του Ντακάπου εδώ πέρα και μας έκανε το ρολόι αυτό. Να πούμε χαιρετίσματα, παίρνουμε σε αγωνιστική εβδομάδα. Να πούμε χαιρετίσματα. Ναι. Από το Μαϊάμι μέχρι την Κωνσταντινούπολη, από την Αναστασιά μέχρι την Αρετή, στην Κούλα. Είχε και γενέθλια. Ναι. Άμα διπλώσει το χάρτη, η Αναστασιά με την Αρετή ενώνονται. Έτσι, ρε. Είχε και γενέθλια 14 τον Αρετή. Από την Ούσκα μέχρι το Τσομλέκτηρι. Έμαθα εγώ. Δεν είναι τυχαίο. Έδωσες συμβουλές σου. Γιατί τι συνέβη, φίλε μου Στέφανε? Τι συνέβη? Μου ζήτησε ο φίλος μας ο Ευθύμης από το Μαϊάμι τα στοιχεία του Δημήτρη, ούτως ώστε να τον ρωτήσει πώς μπορείς να παρασκευάσεις σπιτικό ψωμί. Γιατί το κέντρε, φίλε, γιατί το κέντρε. Και εγώ θέτα θεματάκια. Μη και στέμα, αγόρι μου, αυτό είναι θέμα για αύριο. Τώρα 12 παρά μου και στέμα. Εγώ σου κάνω την εισαγωγή. Ναι. Έλα, πες. Σου κάνω την εισαγωγή. Εξηγούσα. Ναι, ναι. Σου κάνω. Όρεξη για πάρλα έχεις κι εσύ. Γι' αυτό. Κυριακάτικα κιόλας, εντάξει, μια ρεπό. Αυτός από το Μαϊάμι σου ζητούσε τώρα τη συνταγή για το ψωμί, αυτός 15.000 το χρόνο, το μήνα βγάζει, ρε. Το φρίκ. Δημόσιος κι αυτός. Όντως, εντωμεταξύ δουλεύει στο αντίστοιχο πεχοδέ του. Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορεί. Τη πολιτεία τη Φλόριντα. Δεν έχουν ψωμί, λένε εκεί. Δεν κάνουν. Τι δεν έχουν ψωμί, αυτό είναι τεμπελχανά με σολάριουμ στο Μαϊάμι. Έτσι. Λε. Για να κάνει ψωμί, ρε φίλε, θέλει πόση ώρα. Πόση ώρα δεν έχει, αφού μόνο τώρα τη τρώνε αυτή. Σπιτικό. Τι τον είπα.
Λέω μην πεις τίποτε. Λέω όταν πάρουμε τηλέφωνο και κάνουμε διαφήμιση. Γι' αυτό σε λέω μην το κες. Ωραία. Εγώ θα έπαιρνε τώρα σε στημένο. Α, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, κατάλαβε. Θα έκανε διαφήμιση. Τώρα τι. Σα στημένο. Θα βγει μετά σε κανένα δύο μέρες. Θα πει ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Πάλι μα τα έκαψε, ρε γάμο το. Τα έκαψε. Τα ψωμιά να μην καίμε. Δηλαδή μπορεί να σε πάρει κάποιο να απευθυνθεί να το κάνουμε φούρνο 24 ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη συμβουλή. Ναι. Αυτό για μένα ήταν το καλύτερο τέτοιο. Δώρο. Το καλύτερο. Η καλύτερη ανταμοιβή. Ναι. Όταν θα πεθάνω. Ναι. Παρακαλώ. Να του ζητήσει. Θέλει ένα τσουρέκι στον τάφο σου απάνω. Ναι. Αυτά που με είπε, λέει. Ναι. Σε ευχαριστώ, σε πρώτο. Ναι. Δεν τα έχουν γραμμένα πουθενά. Όπα. Είναι τα κρυφά αρχεία. Δεν κάνει τίποτα για μένα. Είναι τα χάλκινα βιβλία του φούρνου. Ναι. Έτσι. 23-10-52-10-10. Και όποιος θέλει τα λέω. Τα λες. Απευθύνεται στο γραμματέα μου τον Πάτη Μπατμανίδη. Έτσι εδώ. Διαχείριση. Πρέπει να ενώσουμε όλες τις παραγωγικές μονάδες και φορείς που συσπηρώνονται γύρω από το λόγο επειδή, ούτως ώστε να φτιάξουμε μια τεχνική υπηρεσία. Πώς ήταν παλιά, δεν λέγανε τεχνική υπηρεσία Ελλάδος, καλούσε ένα τηλέφωνο και σου στέλνανε τον κατάλληλο. Ναι. Μας τώρα, έτσι και εμείς εδώ. Έχω δε στο Μαϊάμι, θέλω να το πω. Ψάχνει άλλο τώρα εδώ, μπορεί να διοριστεί στο Μαϊάμι. Πώς γίνεται, θέλω να ευχαριστώ, θα του πει να σου στείλει μια πρόσκληση. Λοιπόν, ερώτηση, Στέφανε, αν καταργήσουμε όλο το δημόσιο, τι θα υπάρχει. Εφημερία. Πώς θα υπάρχει εφημερία, εξήγησε μου γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Θα πληρώνω 4 εκατομμύρια λιγότερους. Μάλιστα. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά τα υπόλοιπα. Τα έργα, τα έργα, τα τέτοια. Τα έργα. Τους δρόμους, τα νοσοκομεία. Να βάζει κεραμίδια στο μετρό και να λένε ότι έρχεται ήρθαν αρχικά. Ποιος θα το κάνει, ρε παιδί μου. Για τα νοσοκομεία. Ναι, τα νοσοκομεία. Όλοι οι γιατροί είναι αδιόριστοι, θα πάνε να δουλέψουν. Μάλιστα. Ποιος θα το πληρώνει το νοσοκομείο. Ο ιδιώτης όπως το πληρώνει. Ο ιδιώτης. Εσύ το πληρώνω τώρα. Το πληρώνω αυτό. Γι' αυτό και μπορεί και πηγαίνει τζάμπο. Τελάβει και το πληρώνω. Το διετσί που κάθεται και. Αστυνομία, η αστυνομία θα πρέπει να είναι ιδιωτική. Γιατί τι με φυλάει, ιδιωτική φυσικά. Ιδιωτική αστυνομία. Ο καθένας να έχει τους μπράβους του. Αυτό. Ο στρατός ιδιωτικός. Κάνε και θα έγινε το νόμος κανονικά. Ο στρατός ιδιωτικός. Ιδιωτικός, όλα ιδιωτικά. Ιδιωτικά. Δεν τα λέτε όμως. Τα πούμε όλα. Και ο στρατός να καταργηθεί. Γιατί δεν το λες. Ναι, να καταργηθεί πυροσβεστική, να καίγονται τα σπίτια, ας πούμε. Τι καλά θα τα σβήσεις. Τι καλά θα τα σβήσεις. Τέλος το δημόσιο. Τέλος. Φωτιές βάλαμε, ρε. Έτσι. Φωτιές. Αλλά θα έρθει δημόσια πυροσβεστική. Να με πάρει ένας δημόσιος υπάλληλος τηλέφωνο τώρα. Μη με πάρει κανένας μπάσος που αλλάζει τώρα βάρδια. Εδώ πάρε την κολλάω κάθε μέρα γιατί γκρινιάζει. Ναι, αυτό που λέει εντάξει δεν τα λέω ακραία σαν το, αλλά μην γκρινιάζω κιόλας. Ναι. Έρχεται μία που δουλεύει στο παιδικό σταθμό, δηλαδή εκεί που μένει λίγο πιο πάνω όλη ευθεία που είναι, τέρμα από το ψυχιατρίο. Έχει ένα τέλος πάντων, και λέει: εγώ που κουράστηκε το Σαββατοκύριακο, λέει μάζευα ελιές στο χωριό. Και του λέω: εντάξει, αφού όλη την εβδομάδα κάθεσαι τουλάχιστον δούλεψε και θα πας στη δουλειά τώρα και ξεκουραστεί. Τώρα πήγε μάζεψε ρε ελιές στο χωριό. Πάτε να αυτή το όνομα και θα δει στο Instagram το λαδάκι από το Σεπτέμβριο Παρθένο στη σαλάτα μας. Γιατί στο Instagram πήγε μάζεψε ελιές. Έχουμε να πάμε τώρα στο χωριό. Αχ, να βγάλουμε φωτογραφίες. Και πα μα έτσι κάνει, φοράει το καπέλο και καπέλο 2004. Έτσι, 2004. Κουβαλάει τη σωλήνα πετσετάκι στην τριάρα, ποτίζει λέει ένα από μένα. Τι να κάνω, θα έρθω και στο φούρνο σε μια μέρα, αλλά δεν θα δώσει πολλά like. Μην είναι νωρίς. Πρέπει να το. Μετά το μεσημέρι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλύτερο φούρνο στη Σταυρούπολη. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Σιγά. Καλημέρα. Να τος. Οχ, οχ, οχ. Το καλό παιδί. Να τος στη διάλεξη. Δεν μπορέσει αυτό. Αουσκούμ φέτος τι έκανε εκεί πέρα. Ποιος? Είχατε αυτός ο προηγούμενος. Τι? Του πήρα τη συνέντευξη. Τη συνέντευξη αφού βοηθάει τον κόσμο. Να φτιάξει ψωμί, να φτιάξει ψωμί σπιτικό. Αυτός βοηθάει τους τεμπέλιδες. Α, μάλιστα. Απορώ πως πήγε τόσο... Πως προοδεύει αυτός ο κόσμος. Όλοι εργατικοί εδώ μαζευτήκαμε. Ναι. Ναι, όλοι. Τα φανελάκια μας. Εργατικός είναι αυτός Μπάμπη από τη Σταυρούπολη, να ξέρεις. Πρέπει να όλοι. Είναι πολύ. Ναι, ναι. Τον Κασκοσέ πρέπει να πάρουμε όλοι εδώ πέρα. Να τον αλλάζουμε. Εσείς αυτό και η Σταυρούπολη να του πείτε να βρει κανένα κεφάλι γιατί άμα κατεβώ κάτω και δεν έχει θα γίνει της ανομαλίας τα κεφάλια. Μάλιστα. Ακούς φούρνε. Ακούς, Α, μπράβο. Δεν ξέρω, εσύ θα κάνεις κουμάντο. Έτσι. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Εσύ θα ρίξεις το ελβετικό φράγκο όταν έρθεις. Θα φέρουμε λεφτά, εμείς. Θα φέρεις λεφτά, υπάρχουν εκεί πέρα. Φέρε. Πολύ πράγμα. Φέρε, ρε. Υπάρχουν, ποιος είπε, ο Παπανδρέου, Το είπε, ναι. Ο Γιώργος. Ναι. Ιστορική ρίση. Τι, έχουμε καιρό καλό εδώ πέρα. Και εμείς. Καλά πάμε. Και εμείς.
Γιατί? Τι καλοριφέρ ανάψαμε ακόμη. Μα και εμείς. Πόσο πάει το πετρέλαιο εκεί. Για χαρά είμαστε. Το πετρέλαιο δεν με ενδιαφέρει πόσο πάει. Εγώ τον χρόνο θέλω. Κάθε δύο χρόνια βάζω πετρέλαιο. Έχουμε στο πάτωμα τα καλοριφέρ. Στο πάτωμα. Α, τα επιδαπέδια. Α, τα κανονίζεις όσο θες. Και τι ξαπλώνεις στο πάτωμα για να ζεσταθείς. Όχι ρε κι εσύ. Α, λέω. Τι είμαστε. Βάζεις την κατσαρόλα στο πάτωμα, ας πούμε, θες να ζεστάρεις νερό. Παλιά εκεί, σιδρόκαστρο είχαμε από πάνω, κοιμόμασταν και τα ζώα από κάτω ήταν πολλές στο αγούρι και ζεσταίοντα και τάγκ με τα κέρατα χτυπούσαν εκεί το πάτωμα και γινόταν της τρελής. Μάλιστα. Κοιμόμασταν. Ωραία χρόνια. Τα ζώα, βέβαια, τότε καλά περνούσε. Καλά περνούσε, βέβαια. Εννοείται. Παιδιά ήμασταν. Πηγαίναμε εκεί σιδρόκαστρο. Τα σφαγεία πετούσαν μέσα στο ποτάμι. Σκυλιές κατά. Τα... Τι ωραία χρόνια. Δηλητριάζαν το νερό, τέτοια. Τι ωραία. Κάτω εκεί στο φράγμα πιάναμε. Πώς μας καταντήσαν έτσι τώρα που κάνουν ελέγχους. Τώρα ναι, τώρα γίναμε. Δεν μπορείς να πετάς, ας πούμε, όπου θέλεις. Τα φυσοδεψία, τα έτσι, τα αυτό. Όχι, τώρα δεν υπάρχει όλα. Είδες που μας πιάσανε. Έτσι γίνονται τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά τα νέα. Περνάμε καλά. Και αυτό περνάει προς τον κόσμο, που λένε. Έτσι. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Μια χαρά. Φουσκωμένη τσέπη λεφτά, καλά πάμε. Έτσι. Έλα ρε κι εσείς, τα λεφτά δεν είναι. Να είσαι άνθρωπος. Α, τώρα άνθρωπος θες. Έκανες 30 χρόνια γέμιση, έκανες λίρες εκεί πέρα τις έκανες. Όλοι. Έκανες 30 χρόνια εκεί γέμιση, χόρτες τη τσέπη λεφτά, τώρα άνθρωπος να είσαι. Έλα. 49 χρόνια. Α, μπράβο. 49 χρόνια πόσες λίρες έκανες τώρα. Πού τις έκρυψες, λέγε. Σιδηρόκαστρο, πού να πάω, σε ποιο δέντρο. Αφού έκανες λίρες. Άσε ρε τα τρώ στα λεφτά. Δεν μπορείς να τα φας, είναι πολλά. Δεν σας είπω. Θα συμφέρω του Δευτέρη. Ναι, να με φέρεις. Από το ταχυδρομείο. Ναι. Που πληρώνω, τι πληρώνω κάθε μήνα. Θα στο φέρω. Είναι καθαρά εκεί πέρα, θα δεις. Γιατί πληρώνεις. Και... για τους ιδιωτικούς, για το δημόσιο. Και πληρώνεις για... γιατί το δημόσιο τι. Τι. Το δημόσιο πληρώνω 7.000, εγώ είμαι συνταξιούχος και πληρώνω 7.000. Α, πόσα παίρνεις. 230. Ωραία, πώς βαράνε έτσι, ρε. Ποιος τα βάλει τόσο δυνατά. Χρόνο, ναι. Ακούς. Ναι. Πληρώνω για το στρατό. Ποιο στρατό. Τον Ελβετικό. Η Ελβετία έχει και ναυτικό, ναι. Σε πληροφορώ. Που έχει θάλασσα. Βέβαια. Τρέλα. Έχει ναυτικό. Ναυτικό δεν έχω ναυτικό. Έχει. 7.000 πληρώνεις, αλλά το χρόνο παίρνεις 150.000. Έχει ναυτικό. Δεν θυμάμαι που έχει τις βάσεις της, αλλά έχει ναυτικό η Ελβετία. Αυτό κι αν είναι ωραία μετάθεση. Ναι, έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Πρόλαβες. Νάτος. Πού είσαι, παλικάρια μου, πού είσαι, γιγαντά μου. Τι έγινε, βαρύς ακούγεσαι. Τι βαρύς, τα σπασά έξερες πάλι. Τι έκανες, γιατί τι. Πού ήτανε. Πού είσαι, Λεβέντη μου. Πού είμαι, και παίρνω τηλέφωνο. Κοιμάμαι. Το κλειστό. Το πρόεδρο Δημοκρατία. Δεν τα σηκώνω εγώ τα τηλέφωνα. Τελείωσε. Πώς. Πού ήσουν, πού βγήκε. Α, μπάμπη μου, τα γόρι μου ξέρει εκεί. Τα γόρι μου. Τη μαρμίτα ήταν. Εμεί κοιμάμε. Μια που είπε τα γόρι μου. Ναι, εμεί ξυπνάμε 5 ώρα, πώ θα κάνουμε. Μετά την απέτηση του τηλεθεατών σε προσωπικά μηνύματα, θα ξαναπεί την ιστορία πώ όμω. Το Call Girls έκανε καλύτερη τιμή από τους άλλους. Μάλιστα. Εγώ. Ναι, εσύ το Call Girls έκανε καλύτερη τιμή που το προστάτευες. Α, αυτό πρέπει να το πω από κοντά. Από κοντά. Τι από κοντά, θες το είπες όλη την Ελλάδα πανελλαδικά. Από κοντά, από κοντά, από εδώ, να είμαστε εμείς. Από εδώ, από κοντά, εντάξει. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Άστο να ξεχαστεί λίγο η ιστορία και την ξαναπούμε εδώ. Ψόφιος Ψωμιάδης εδώ μου γράφει. Ψωμιάδης λέω. Ψόφιος Φωτιάδης. Πάρε, πάρε, θέλω δυνατά. Είσαι κουρασμένος με τα συνεχή παιχνίδια. Τι άλλο, εδώ ήρθε να δουλέψει ο Κουακόλας με εδώ πέρα, με δουλέψει. Ναι. Δεν αντέχει τόσο πολλά παιχνίδια στη φανέλα. Τετάρτη, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν έχει μεγάλο rotation. Σου βάλα το Batman στη τηλεόραση. Το είδες χθες. Όχι, δεν το είδα. Εγώ από το λόγο τον κρατάω. Κρατούσε το σήμα του Batman. Στην κάμερα. Σου βάλα. Δεν γίνεται. Εδώ που καθιερώθηκες, έτσι που άνοιξες τα φτερά σου. Μετά είδες. Έτσι δεν γίνεται. Ανάμεσα, ναι.
Έπαιξε, πάει ο Κουλούρης τώρα στον Ατρόμητο, βάζει τον αγκόλ πίσω από τον άλλο. Θα τον προσέξω. Πάει, θα τον πάρει πίσω. Πήραμε δανεικό εμείς Φωτιάδη. Τον προσέξα να τον πήραν ξανά. Για survivor αυτό. Του δώσανε παιχνίδια στα πόδια τώρα. Πού τα πήρε. Θανάση. Ποιο. Θανάση. Τηλέφωνο, το ακούω τώρα. Και Θανάση. Λέω τώρα. Έτσι. Πάρε, πάρε μπρο, πάρε μπρο. Έτσι. Δυνατά. Δυνατά. Τι θε να πω τώρα. Κουδούνα. Βάνα την κουδούνα. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι μέσα στην κοδομή τώρα. Θα μα διώξουν από εδώ μέσα. Γιατί ρε. Πού είσαι, πού ήσουν. Πέρα. Δεν κοιμήθηκες καθόλου, Σέρι, τα πήρες όλα. Τι Σέρι, εδώ ήρθε το παλικάρι μας εδώ, ο Κοκακούλας εδώ πέρα. Mm. Έκανε πρόλογο για τον ΠΑΟΚ, έκανε εγώ πρόλογο για, το, για τον Απόλλο Πόντου. Είπα και κάποια δύο θεματάκια που ήταν εκτός του προγράμματος. Μηδέν ακροματικό, άμα λέτε για Καλαμαριά και ΠΑΟΚ. Δεν είπες για Πόντου. Να πάρω την κουδούνα να κάνω, εσύ δεν σηκώς και τηλέφωνο. Και να μην πεις μετά λόγων επειδή εμείς είμαστε εντάξει. Να μάλιστα. Να τι να κάνουμε. Γιατί δεν βγαίνει ο Μπάμπης στο τηλέφωνο μάλιστα. Να κάνω. Τα έχω χαμηλωμένα εγώ. Κοιμάμαι όλη μέρα. Κοιμάμαι όλη μέρα. Και να κάνω. Και φεύγω και σας ακούω. Φιλιά, τσάω, τσάω. Σε 7.30 ώρα σας ακούω. Εντάξει, 7.30 θέλουμε νέα παρέμβαση, κέρια με πιο. Θα τα πούμε. Τώρα θα βγει και ο άλλο ο Μάσο τώρα. Ναι. Θα βγει και ο ταξιτζή τώρα. Σε αυτοί είμαστε 5-6. 36 ευρώ ταξίδι, φίλε. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Ο ταξιτζή που παίρνει τηλέφωνο δεν παίρνει. Καταλαβαίνει κανείς πάλι τίποτα. Θα μας τα πει μετά, τσάω, τσάω. Εντάξει. Α, βγήκε και κάνε τηλεοπτική εμφάνιση ηγετική δηλαδή στο πάνελ. Μα αυτό λέμε τώρα. Δείξαμε εδώ ποιοι είμαστε την Τετάρτη. Έπαιξε την παλίτσα του, πήρε, αλλά δεν αντέχει. Θέλει πιο ισχυρό rotation. Πρέπει να κάνει και ομάδα που να κερδίζει και τις, εκτός από τις ακροαματικότητες και τις θεαματικότητες. Ο φίλος μας. Εντάξει. Δεν ήταν καλός δηλαδή. Τώρα δεν ήταν καλός. Τώρα δεν ήταν καλός. Ήταν καταιγιστικός. Τώρα δεν μπορεί. Τετάρτη, Κυριακή, Δευτέρα. Δευτέρα πρωί, πού να πας. Μπορείς, δεν μπόρεσε να πάει. Έτσι, έτσι. Θα πρέπει να οπλιστούμε με παραπάνω δυνάμεις. Οχ, ποιος βαράει τώρα. Καλημέρα. Θα βγει ο ψωμάσιο κ. Θανάσης. Τι θα γίνει. Ποιος είναι ο ψωμάσιο, ποιος είναι ο κ. Θανάσης. Όλα αυτά εσύ δηλαδή. Φυσικά, μάλλον δεν μας ακούνε. Πρέπει να έχει. Γελάω. Πρέπει να έχει παράσει τα. Καλά λόγω να μας ακούνε. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, καθότι μπήκαμε μέσα δυναμικά στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, Δευτερούλα σήμερα. Το λόγο επειδή θα σας συντροφεύσει μέχρι και τις 8 με όλα τα ζητήματα. Εντάξει, από φτωχιά, από αθλητισμό ή επικαιρότητα τόσο ή άλλως, τώρα δεν βλέπω και κανένα διάθεση. Έχει κουσκουσιάρικα. Τι μωρέ τώρα με, με τους μείον 3 και τα τέτοια, ποιος ασχολείται κιόλας. Δεν βλέπω. Πάμε έναν ήμι μαραθώνιο μέχρι το φρέτο. Εντάξει. Πάμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή, το δευτεριάτικο λόγο επειδή, όχι και τόσο αθλητικό καθώς η επικαιρότητα φτωχιά με τους αγώνες των εθνικών ομάδων για το National League. Ούτε Football League είχαμε, Football League. Όχι, δεν μπλέκεται πλέον δύο, είναι γάμα εθνική, λίγο μπασκετάκι. Αλλά από σήμερα μπαίνουμε σε αγωνιστική δραστηριότητα. Αρχίζει και φουντώνει το ενδιαφέρον όσον αφορά το επικείμενο. Παιχνίδι το ντέρμπι της πόλης μετά από 4 χρόνια, το ΠΑΟΚ Άρης. Θα αρχίσουν να φουντώνουν οι συζητήσεις. Ελάτε, θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε. Τι έγινε, sold out, έγινε τελικά, που έλεγες, έγινε. Δεν υπάρχει δηλαδή εισιτήριο, κανείς να πω. Όπως λένε στα sites και συζητήσεις. Δεν υπάρχει διαδείγμα. Χαμός για ένα μαγικό χαρτάκι. Μάλιστα. Άρα κανένας δεν μην πάει να στηθεί, ας πούμε, σε εκδοτήρια. Πότε βγήκαν τα εισιτήρια. Τι να πάει. Βγήκανε. Βγήκαν και τα πήραν όλα. Σήμερα Δευτέρα. Πέμπτη, Παρασκευή στην μπουτίκα απ' έξω έβλεπα ωραία Σαββατοκύριακο βρες. Τώρα αν έμεινε στα ακριβά, καμιά 15, 20 μέχρι 50 ή δεν ξέρω. Μάλιστα. Στα ακριβά εννοώ δηλαδή κάνα 60 και πάνω. 60, θα δεις. 70 ευρώ εκεί μέσα είναι. Θα δεις ομάδα Champions League. Βέβαια. Προκριματικό, έστω. Playoff Champions League. Έτσι. Τώρα υπήρχαν αυτά τα κομμάτια. Τώρα αν δεν υπάρχει ένα, θα ενημερώσει κάποιο τι πάει που αν ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν ακούει κανένα. Τέτοια ώρα δεν λειτουργεί καμιά πάει τίποτα. Αλλά εχθέ. Είχε κόσμο την Κυριακή. Δηλαδή... Όχι, τελευταία φορά είδα κόσμο από εδώ που γυρνούσαν Παρασκευή. Ναι, 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 ναι. 8 η ώρα το πρωί. Ναι. Εκεί από τέτοια ώρα ήταν στημένη. Στημένη για να προμηθευτούμε. Αλλά χάρηκα που είχα δεν έχει ούτε για δείγμα. Φίλοι. Ένα μαγικό χαρτάκι για το παιχνίδι της Κυριακής. 7 η ώρα δεν είναι το μάτς. Άρης ΠΑΟΚ. Το περιμένει αρκετός κόσμος με τεράστιο ενδιαφέρον να κινηθεί εδώ, να βγάλουμε το ψωμάκι μας στα ράδια της Θεσσαλονίκης, να γίνει να κάνει ένα ράνι. Καλό είναι και ο Άρης, αν ακούει πάει η μπουτίκ εκεί πέρα, αν έχουν μείνει τίποτα στα επίσημα έστω και τα ακριβά, πει ότι υπάρχουν. Να σα τα δώσουν να πάμε εμείς. Να πάμε εμείς να πάμε κούτρα να πούμε.
Μαλτίδης να μας δίνει τίποτα. Χρυσάνθε. Οι Παοξίδες μας δίνουν εισιτήρια να πάμε. Βλέπουμε τον Πάοκ, τον Άρη, τίποτα. Μα παρακάνω του βοηθό του Μιχαλίτσου να με βάλει στο γήπεδο. Τώρα δεν έχει ένα παλικάρι. Δεν ξέρω, ήταν στον Άρη νομίζω ο Διερμηνέας. Ένα παλικάρι με γυαλιά. Ο οποίος είναι και στα Dump Comedian. Είναι ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Δικός μας είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Έτσι με διαφορετική φιλοσοφία. Εντάξει, υπάρχει και εκείνος ο ιστορικός ο Διερμηνέας. Επί θητείας πιανού. Ποιος ήταν στον πάγκο του Άρη Λάτιν προπονητής? Στο μάτς με τον Ολυμπιακό που φωνάζανε και έβγαινε στην κερκίδα. Ποιον είχε προπονητή του Άρη? Ναι, ναι, εκείνο το μυθικό. Ο Κουπέρ. Όχι, ο Κουπέρ. Τέλος πάντων, θα τον θυμηθούμε. Ναι, ναι. Θυμηθούμε. Δευτέρα 15 του μηνού σήμερα, κυρίες και κύριοι, στα μισά του Οκτώβρη βρισκόμαστε. Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας είναι σήμερα. Εορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Ο ήλιος θα ανατείλει σε 7 και 34, θα δεις 6 και 47, σελήνη 6 ημερών. Και είναι τώρα, δες εδώ, παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα. Τι? Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας σήμερα. Εμείς. Βέβαια, γιορτάζουμε. Όλοι αγρότησα, η θηλυκιά. Ναι. Για να υπενθυμίσει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίσει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2008, είναι Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Που έχει καθορίσει. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το λευκό μπαστούνι. Το λευκό μπαστούνι είναι το, πώς να το πούμε, ας πούμε, το αντικείμενο, το εργαλείο των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και είναι το στήριγμά τους δυστυχώς σε πόλεις όπως μάλλον στις δικές μας εδώ τις πόλεις ελληνικές, στις οποίες δεν υπάρχει σχεδόν καμία υποδομή για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Γιατί η λέξη είναι αναπηρία, δεν είναι προσβλητική, ναι. Είναι η πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να οροποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται καν. Λέμε, ας πούμε, είναι πιο μειωτικό το να λες ειδικές ικανότητες και όλα αυτά. Είναι άνθρωποι με αναπηρία, οι ίδιοι αυτοποκαλούνται έτσι. Οπότε και εμείς χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο όρο. Πόσο μάλλον τυφλοί, βλέπεις εκεί τα υποτιθέμενα πεζοδρόμια, παρκάρουν, βάζουν τραπεζάκια, καφετερίες, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ. Αυτά τα χαραγμένα, ναι. Οι γραμμές, ας πούμε, πλάτους, ένα πλακάκι που είναι χαραγμένο ανισόπεδο, είναι, ναι, για τους τυφλούς. Για τους τυφλούς, αλλά δεν το σέβεται σχεδόν κανένας. Μόνο ο Μπαλπανίδης φυσικά θα ξέρει, διότι είναι της πιάτσας. Γιατί πού να ξέρουν οι άλλοι. Έχουν κατά καιρούς γίνει και ρεπορτάζ, ας πούμε, εν είδη μικρού ντοκιμαντέρ που δείχνουν, ας πούμε, πώς είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έχει προβλήματα. Δεν μπορείς να την παλέψεις μόνος σου. Δηλαδή να βγεις από το σπίτι, ας πούμε, να είσαι ένας τυφλός, να πάει να πάρεις ψωμί. Δεν μπορείς. Για πλάκα τα μάτια σου και περπάτε για 10 μέτρα. 10. Κανονικότατα. Η ιστορία, λέει, του λευκού μπαστούνιου ξεκινά με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου και διάφορα άλλα. Είναι η μέρα υγείας του μαστού σήμερα, επιπροσθέτως, ως μήνα πρόληψης που έχουμε και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να εντοπίσει μια γυναίκα και δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι, και είναι πολύ, πολύ απλό να προβλεφθεί. Και από μόνη σου, ας πούμε, μπορείς να κάνεις μια εξέταση μέχρι το να καταφύγεις τους ειδικούς για να αποφύγεις. Τώρα πλέον δεν είναι άμα το έχεις και το προλάβεις, δεν είναι τίποτα. Μετά οι πλαστικοί σε κάνουν καινούργια κόλπα μέσα. Δεν έχει να είναι να προλάβεις, να μην προκαλείται θνησιμότητα. Αξίζει να σημειωθεί, λέει, βέβαια, ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες μπορεί να υποστεί την συγκεκριμένη μορφή αρρώστια. Κάνει και εσύ. Ναι, είδες. Εμείς θα θεωρούσαμε ότι είναι καθαρά γυναικείο το πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Τι άλλο θες τώρα. Αυτό κι αν είναι. Εδώ κι αν πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Θα περάσω μετά από τα σαπούνια να πάρω χορηγία. Ναι, όλοι όσοι δουλεύουν στα καταστήματα, σε αυτά, στα τέτοια. Έτσι εκεί πέρα. Τα σαπουνάκια. Θυμάσαι εκείνα τα παλιά τα ρεπορτάζ του. Ποιος το κάνει, όχι ο Τριανταφυλόπουλος. Πες τον άλλον, ο Ευαγγελάτος που είχε πανικοβάλει όλο το σύμπαν, ας πούμε, για τους ξηρούς καρπούς στα κέντρα διασκεδάσεως, τα οποία αναλύσανε μέσα και βρήκανε 36 διαφορετικά είδη ούρων. Ευαγγελάτε. Και τότε ο κόσμος σταμάτησε να τρώει τον ξηρό καρπού κανονικότατα. Είχε φοβηθεί το. Πήγαμε στα μπουζούκια να φάμε τα. Το χεράκι του. Πώς τα λένε, μόνο τα φιστίκια. Τα φιστίκια του τέτοιου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να.
Εντάξει, υπήρχε η ανακύκλωση, υπήρχε πάντοτε ο κύριος Καρπούς. Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει, δυστυχώς ισχύει. Υπάρχουν πολλές, τέλος πάντων, είναι πρωί. Ναι. Πάπη γιορτάζουν και αυτοί που παρκάρουν δηλαδή τα αυτοκίνητά τους στα σούπερ μάρκετ, εκεί που είναι το σηματάκι. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γιορτάζουν και αυτοί, γιατί τους βλέπω και τους χαιρετάω και τους ρωτάω που έχουν την αναπηρία καμιά φορά. Ναι, αλλά ναι. Δεν μου λένε. Γενικ... είναι, το ΑΜΕΑ σημαίνει άτομα με ειδικές ανάγκες, οπότε δεν αναφέρει τη λέξη. Ναι. Ούτε ικανότητες ούτε αναπηρία. Ναι, αναπηρία αυτό χαρακτηρίζεται και οι ίδιοι, ας πούμε. Δεν έχω δει το λόγο έτσι, τυχαία. Και υπάρχει, χθες συγκεκριμένα διάβασα, ένα αρθράκι για κάποιον φίλο της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου. Όχι, δεν ξέρω τι θα πεις. Ναι, να μην πούμε ποιανού είναι. Πώς να το μεταφέρουμε. Είναι για κάποιο παιδί, κάποιον Αλέξανδρο, ο οποίος δεν είχε πρόσβαση να πάει στο γήπεδο, δεν είχε διαρκεία. Και τον ταλαιπωρούσαν μαζί με τον αδερφό του επί 3 χρόνια, τον κοροϊδεύαν ουσιαστικά από την ΚΑΕΑΕΚ. Όταν λες πρόσβαση, εννοείς υποδομή ούτως ώστε ο ίδιος να μπορέσει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, ας πούμε κάποιο ασανσέρ, κάποια ράμπα, κάτι τέτοιο. Ναι, πλήρωνε το εισιτήριο διαρκείας. Ναι. Αλλά δεν ήταν στην αίθουσα το ΒΙΤ, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στο ασανσέρ. Τέλος πάντων, είναι του Σαμπράκου. Μπορείς σε ένα διάλειμμα να μπεις να το ψάξεις. Είναι επιστολή. Ναι, γιατί είναι... αξίζει και γιατί δυστυχώς ναι, και τα γήπεδα δεν έχουν καμία απολύτως τέτοια υποδομή σχεδόν για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν. Ναι, ότι πολλές φορές εμένα στο σωστέρ και περιμένα τον τεχνικό ή δεν υπήρχε το. Δεν δούλευε. Κινητικά προβλήματα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Ναι, όντως δεν το. Στα δικά μας τα γήπεδα υπάρχει αυτό το θέμα. Και εντάξει, εγώ γνώριζα παιδί που έχει φύγει από τη ζωή πλέον. Είχε μια ασθένεια τέτοια επί χρόνια. Ήταν, ας πούμε, ήταν γειτονάκι, ήταν εκεί με τον Γκάλι. Ναι. Συνέχεια όλες τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άντε είπα και καλή λέξη για τον Άρη. Το συγκρατώ αυτό, το συγκρατώ. Είναι στα υπέρ σου. Εκεί μας κατα... αυτοκόβεσαι. Αυτοκόβομαι. Κόφτον, είπε καλή λέξη. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. 0 εδώ. 2-31-0-287-3-8. Βέβαια το χεράκι, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, το πλήσιμο του χειρούργου που κάνει ένας άντρας στην τουαλέτα σε ένα μπαρ όταν έχει δίπλα του μία. Συνήθως, ας πούμε, θηλυκή ύπαρξη. Ναι, πλένει μέχρι πάνω και τη μασχάλη, ας πούμε, για να φανεί ότι εδώ τέτοια. Και όταν είναι μόνος του, ας πούμε, και δεν το βλέπει κανένας, πάει κατουράει, επιστρέφει δίπλα ποτάρες, τέτοια. Μέχρι αγκώνα πλένει και φαντάζομαι, μέχρι πάνω. Επίσης, μιας και μιλάμε για πλήσιμο χεριών, δεν έχω καταλάβει ποτέ τη χρησιμότητα αυτού του μηχανήματος με τον αέρα. Το οποίο υποτίθεται, ρε παιδί μου, το έχουν για να εξοικονομήσει χαρτί και τέτοια. Δεν στεγνώνει ποτέ τα χέρια. Δεν στεγνώνει ποτέ τα χέρια, αλλά είναι ένα υποκατάστατο για να μην πληρώσει τα χαρτιά κάθε βράδυ που θα πετάνε 5-5. Οπότε λες αυτό γιατί στο τέλος καταλήγεις να σκουπίζεις από πάνω σου. Αυτό άμα δεις τα μαγαζιά, πρώτα βάζεις το χαρτί το αυτόματος. Είναι νόμος σε όλα τα καθήκια, σε όλα τα τέτοια. Το αυτόματο που κόβει το χαρτί. Ναι. Μετά εκεί το ρολό είναι ακριβές οι μπαταρίες, δεν το αλλάζεις, είναι πιο ακριβό. Μετά βάζεις το manual. Μετά τραβάνε όλοι μαζί, τελειώνει το χαρτί. Τελειώνει. Αναγκάζει, βάζεις το φουρφούρι τον αέρα. Να μην πληρώνεις τα χαρτιά και τα ταλαβαίνει. Και τελείωσε. Και κάνε βρες την λύση και μόνο. Και δεν σκουπίζεις γενικά τα χέρια. Έτσι. Γιατί για να πάρεις τον αέρα θες και λίγο χαρτί μετά. Βέβαια. Αυτό σου λέει, καταλήγεις τελικά να. Θα έπρεπε να έχει πάνω ένα σχηματάκι ότι εδώ στεγνώνεις τα χέρια σου και τα σκουπίζεις εν τέλει από τα παντελόνια και από αυτά. Τι να κάνω. Εντάξει, αλλά είναι από μια από τις πιο έτσι. Αυτός που το ανακάλυψε, ας πούμε, τι σκέφτηκε. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, να κάνεις πιο ισχυρό αέρα. Δεν έχω. Μία φορά νομίζω το είχα στεγνώσει τα χέρια μου σε αυτό. Έκανα κανένα δεκάλεπτο δηλαδή. Έφυγε παρέα μου απ' έξω και λέει: άσε, είχαμε ξαναπλένω χέρι τώρα. Σε πατά τα χέρια σου. Τελείωσε, τελείωσε. 15 του Οκτώβρη και τι κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν σαν σήμερα τα οποία αξίζει να μνημονεύσουμε. Να δούμε, έχει κανένα τέτοιο. Βλέπω εδώ. Ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Σόζο Καβασάκι ιδρύει, λέει, το 1896 την Καβασάκι Πολυεθνική Εταιρεία σήμερα με πολυσχηδή δραστηριότητα. Από τότε είναι αρχαίοι κάγκουρες, λέγαμε εκεί στην Ιαπωνία το 1896.
το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντιγκ ανακαλύπτει το Ασκληπιό τη ΚΟ. Να βγάλει το φίλο σου τον Αλέξανδρο. Δεν σου πει, δεν τα ξέρει όλα, φαντάζομαι. Γερμανός το πήγε. Βέβαια, εννοείται μόνο. Ποιος το 1902 στην Ελλάδα βοσκούσαμε πρόβατα. Ποιος να πάει στην ΚΟ να ανακαλύψει τώρα. Βοσκούσαμε πρόβατα και δεν είχαμε ιδέα. Και α πούμε τα γκρεμίζαμε, τι μόνο. Μέχρι και πρότεινο, α πούμε, όλα τα αρχαία, με το που βρίσκαν αρχαία τα βάζανε από κάτω. Έλα τώρα, δοσήκωσε καμιά πενταόροφη να μα ψάξουν και να μα βρίσκουν. Το 2003, λέει σαν σήμερα, ο Βασίλης Χατζημπαναγής αναδεικνύει το πρώτο στην ψηφοφορία της ΕΒΟ για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων 50 ετών. Διάφορα άλλο. Συμπάλα της Ελλάδος. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι, ας πούμε, σημαντικό. Ποιους αξίζει να χρόνια απολύσουμε, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ο Νίτσε το 1844, έχουμε γράψει τραγούδια και για τον Νίτσε. Ο Φουκώ, τον οποίο είχα πετύχει πανελλαδικές. Αυτά με ενδιαφέρουν. Το συγγραφέας. Ναι. Με τεμπέλχανας κι αυτός. Έλα, τώρα τι έκανες με Φουκώ. Το εκρεμές το Φουκώ. Ναι. Είναι βιβλίο αυτό. Ναι, το εκρεμές Φουκώ είναι του Μπέρτο Έκο όμως. Ο Φουκώ ήταν φιλόσοφος, σε γραφή άλλα πράγματα. Α, τεμπέλχανας τώρα, σε παρακαλώ. Πάνε και σαν καφενείας τα πω εγώ όλα, να πούμε. Το 1977 σαν σήμερα γεννιέται ο Νταβίτ Τρεζεκέ. Ναι. 77. Πόσο μικρό είναι. Ναι. Μέχρι πρώτη και είχε ακουστεί κιόλας και για μια ελληνική ομάδα, θυμάμαι, ο Τρεζεκέ. Τώρα στην, πριν 2-3 χρόνια στη δύση της καριέρας του. Ολυμπιακό. Ακούστηκε. Και για Ολυμπιακό, για μια πιο μικρή. Σοβαρά. Δεν θυμάμαι, ρε. Για κάτι Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο. Έχω μια μυδρή, έτσι. Πώς λένε. Έτσι είναι μια μυδρή ανάμνηση. Τρεζεκέ, θα κάνω τον Γκουγκλάρο. Τρεζεκέ, Ελλάδα. Τρεζεκέ, που ήταν, Ανδρή, τρελόδι, που ήταν να έρθει. Σκιά του Ανδρή ήταν πάντα, αλλά εντάξει. Εντάξει, καλώς ήταν. Καλώς ήταν ο Τρεζεκέ. Δεν έκανε θαύματα. Κανέναν άλλον έτσι εδώ να μνημονεύσουμε. Αυτοί είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν είδες τον τέτοιο. Τον Usain Bolt. Έβαλε γκολ. Έβαλε δύο γκολ. Τα πρώτα του επαγγελματικά γκολ παίζει στην πρώτη κατηγορία της Αυστραλίας. Έπαιξε αντίπαλος με τον, νομίζω, με Αβραάμ Παπαδόπουλο. Δεν κάνω λάθος. Με τον Αργό, ρε φίλε. Με τον Αβραμάκο έπαιξε. Ο Αβραμάκος έγινε παίχτης. Κανονικά μεγάλο. Έτσι πως τον είδα, το βιντεάκι και με τις φάσεις που έχασε, στέκεται άνετα σε ομάδα Super League Usain Bolt. Εννοείται, ρε φίλε. Κανονικότατα. Εντάξει, τώρα θέλει. Πώς θα βγάλει 90 λεπτό. Αυτός έχουν άλλη προπόνηση. Δεν του παίρνει την μπάλα πέρα το ότι εντάξει, γρήγορο. Είναι ψηλά πόδια, ναι. Προφανώς. Δύσκολα είναι. Είναι λίγο ατσουμπάλο, αλλά είναι θορυκτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να τον μπροστά και να του πετά την μπάλα στο κενό χώρο. Τέλος, ναι. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Με την μπάλα σου στα πόδια είναι αργό, εντάξει. Καλά, μπαρχόταν στην Ελλάδα θα λέγαμε άντερε τώρα βάζει μέσα το λάδι. Δεν μπορεί να τρέξει. Εύκολα, εύκολα, ναι, εννοείται. Να μην το πιάνει την κάμερα. Ξεκάθαρα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μα βρίσκεται. Και επικοινωνείτε διαρκώς μαζί μας. Δεν ξέρω, είχαμε και jackpot νομίζω στο Τζόκερ χθες. Πέντε. Φτάσαμε τα 5. Είναι τώρα που θα πάει μέχρι τα Χριστούγεννα δηλαδή. Πάει. Κάτσε πώς. Όχι, είναι πολύ μετά Χριστούγεννα. Κάτσε ρε. Πρέπει να δώσει μέχρι 28 Οκτωβρίου κανένα ακόμα. Όχι, μωρέ. Άμα πάει μέχρι τα Χριστούγεννα είναι πολλές σκληρώσεις. Θα μαζέψει. Θα μαζέψει κάθε χρόνο. Δεν γίνεται έτσι που μαζεύει καμιά 15 εκατομμύρια. Κάτσε να δούμε Οκτώβριο. Άμα πάει, βάλει τον Νοέμβριο μόνο γεμάτο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ναι, 16 και 20 jackpot είναι κοντά θα πιάσει. Γιατί η ΑΕΚ εκτός από την αφαίρεση των 3 βαθμών είχε πρόστιμο 73.000. Αυτό ήταν το περισσότερο. Το μεγαλύτερο πλήγμα. Κανονικότατα. Πάτε τώρα εκεί στο πρακτορείο και πέστε εκείνο, μην περιμένετε να πιάσετε. Ναι, έτσι. Γι' αυτό σα το λέμε εμείς από εδώ ότι. Στα λέω εγώ τώρα. Καλά Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα. Για Σοφιά και το πρόστιμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μισή Κυριακή δεκαδίσματα μα πήρε. 70-80 χιλιάρικα. Ναι, μείον 3 λοιπόν η τιμωρία για την ΑΕΚ και τα επεισόδια που γίνανε στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Ναι, αλλά ήταν μέσα ή έξω. Ναι, αυτό τώρα υπάρχει ένα τώρα θέμα όσον αφορά τον κανονισμό. Ναι. Μάλλον θεωρείται ότι και το εξωτερικό, ας πούμε, περιβάλλον χώρο του γηπέδου θεωρείται ως αγωνιστικός χώρος. Τώρα πλέον. Γυρνάει και λέει, γιατί ρε, εσύ Παόχτσι που έβαλε μόλο το φυγή με το τέρπι στον Άρη, το κύπελο έκαψε και τι καντίνε και το μαγαζί. Και... Ναι. Τώρα θα κάτσει να έχει δίκιο, αλλά θα σου πω ότι καλά σε λέει εσύ όμω, ρε χάρτινε που μέγανε. Δεν είναι. Εκείνο και το 2003 έχει αλλάξει ο νόμος γενικότερα το πως καταλογίζει. Για μένα βέβαια η έννοια της ποινής της αφαίρεσης βαθμών από μια ομάδα δεν με βρίσκει και ιδιαίτερα σύμφωνο. Δηλαδή γιατί
παίζεις μέσα αγωνιστικά. Δεν, αλλά... δεν ξέρω ποιον πλήττει στην πραγματικότητα. Ποιος τιμωρείται, ας πούμε. Και... πονάει πιο πολύ για την επόμενη φορά, ρε φίλε, να μην το ξανακάνεις η βαθμή. Τα λεφτά υπάρχουν και. Εντάξει, πληρώνονται. Ναι, να μην το ξανακάνεις. Όπως βλέπουμε, ναι. Δεν. Η αφαίρεση βαθμών δεν. Δεν προκαλεί κάτι, ας πούμε. Γιατί και την επόμενη χρονιά θα ξαναυπάρχουν. Ναι, και την επόμενη χρονιά θα ξαναυπάρχουν επεισόδια, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί που είναι να τα προκαλέσουν, δεν τα προκαλέσουν. Σίγουρα. Για μένα θα ήταν, τουλάχιστον έτσι, ας πούμε, μιας και κάνουμε καφενιακού επίπεδου νομικήστικη προσέγγιση, θα έπρεπε σε περίπτωση επεισοδίων όλη η χρονιά και κλεισμένων. Τελείωσε. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία για τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να βρίσκουν πάτημα μέσα σε χώρους μαζικής συναισθίασης όπως αποτελούν τα γήπεδα και να προκαλέσουν προβλήματα. Κοίταξε, από τη στιγμή που θα κόψει. Αν δεν μπορεί να βρει αυτούς που τα κάρανε, κλείσει όλο το γήπεδο. Γήπεδο. Δεν χρειάζεται αφαίρεση βαθμών. Ναι. Από τη στιγμή που δεν θα δίνει πάτημα και δεν θα αναπτύσσονται τέτοια χαρακτηριστικά, στο τέλος ο άλλος θα βαρεθεί, ας πούμε. Και θα αποσυρθεί και ταυτόχρονα επίσης. Ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά το θέμα των προστιμάτων. Τα προστήματα αποδίδονται, νομίζω, πηγαίνουν στην ΕΠΟ, στη διοργανώτρια αρχή. Δεν ξέρω, κανονικά, κατά εμέ, θα έπρεπε το πρόστιμο να μην είναι πρόστιμο, αλλά να είναι αποζημίωση προς τους κατόχους σε πρώτο βαθμό των διαρκείας. Δηλαδή, οι οποίοι αυτοί πλήττονται ως καταναλωτές από την μη. Από την μη χρησιμοποίηση τέλος πάντων του προϊόντος που είναι το να δουν ένα παιχνίδι. Θα έπρεπε δηλαδή, Φερρυπίν, αυτά τα 73.000 που. Ότι πόσα είναι τα μάτσα, ας πούμε, που έχουν αγοράσει διαρκή. Πόσο έχει διαρκή, έχει καμιά 15.000 διαρκείας. Είναι δεύτερη, έχει 15.000. Ναι. Βάλε ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, ένα 10 ευρώ αυτό κάνετε. Τέτοιο να πάνε πίσω. Ναι, να αποζημιωθεί. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσε, ας πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο. Αν υπάρχει τέτοιο δεδικασμένο τουλάχιστον και σε παγκόσμιο επίπεδο, αν κάποιο κάτοχο διαρκεία. Έχει προβεί σε νομικές κινήσεις προκειμένου να αποζημιωθεί από την απόδοση του. Στο εξωτερικό. Ναι. Δεν ξέρω αν μας βοηθήσει κανένας νομικός. Πάντως το φίλο Αγώνας δεν έγραψε για επεισόδια μέσα και αυτό έχει μεγάλο πάτημα η ΑΕΚ. Γιατί ακούω τώρα και με το δίκιο του ο ΑΕΞΙΣ λέει: ρε φίλε, έχω κάνει εγώ ένα πάρτι στο σπίτι και έρχονται οι φίλοι μου και διασκεδάζουμε. Ναι. Μετά από ένα χιλιόμετρο, αυτοί όταν φύγουν ή τα σουρουμένοι, του πιάνει τρέλα και μαχαιρώνονται. Φταίω εγώ, α πούμε, του κάνει ένα πάρτι. Δηλαδή έγιναν έξω από το γήπεδο. Έξω από το γήπεδο, αλλά σου λέω ότι θεωρεί το περιβάλλον χώρο. Έχει τιμωρηθεί έτσι και ο Πάκος στο παρελθόν για επεισόδια. Πάλι παίζαμε εκεί με. Είναι σχεδόν σαν το offside τώρα όλη η κατάσταση. Δηλαδή τι λογίζεται ως περιβάλλον χώρο και από πού πιάνει η έκταση. Τα σύνορα και τα λοιπά. Αλλά άλλη μια ομάδα αντιμελισανιδική που το λένε Τσιγκούνι. Ναι. Είναι λέει πάτημα. Άκου τώρα αυτό. Είναι πάτημα του Μελισανίδη για να πει ότι ξέρεις μας τιμωρήσανε και δεν πήραμε το πρωτάθλημα λόγω επειδή δεν έριξε χρήμα. Λόγω επειδή. Ναι. Ο Μελισανίδης μας στερήσανε το πρωτάθλημα λόγω βαθμών και όχι λόγω τσιγκουνιάς. Γιατί πιστεύεις ότι. Γιατί πιστεύω ο Μελισανίδης το έχει χαμένο. Σε δεύτερο βαθμό πιστεύεις ότι θα παραμείνει δηλαδή η ποινή. Εγώ πιστεύω ότι θα παραμείνει. Ναι, αυτό θα είναι βαρύ. Θα είναι βαρύ. Δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι η μείον τρεις. Ναι, ναι. Ξέρεις τι λέει, έχει ένα μικρό άρθρο. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω, μπορεί να μας πει κάποιος που είναι πιο μέσα στα πράγματα ότι η έφεση θα εκδικαστεί μόνο η δικαίωμα για το πρόστιμο. Για το πρόστιμο, οι μείον τρεις είναι στάνταρ, δηλαδή δεν δικάζουν. Δεν θα πάμε μετά διαιτητικό. Με το... Γιατί και πέρσι με τον Πάο κάτι μεσοβέζει κατεβρεθήκανε, ας πούμε, σε κάποια στιγμή, ούτως ώστε να γίνει το παιχνίδι με λάθος, αλλά να παραμείνει. Μπράβο. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, ότι δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών, αλλά τιμωρήθηκε με μηδενισμό στο παιχνίδι. Μπράβο. Και... δεν ξέρω τι φόρμουλα θα βρουν τώρα. Κάτι θα γίνει, δεν το πει εγώ. Εντάξει, άμα είναι τόσο βρουν αυτοί οι νομικά παραθυράκια, αλλά ο νόμος έλεγε, ας πούμε, ότι τους διάβασα κάπου σε ένα έγκριτο site, ότι ό,τι καμπανιάσει περί βαθμών ο δικαστής την πρώτη φορά δεν πάει εφετείο, μόνο το πρόστιμο. Στον ΠΑΟΚ πώς είχε στην αρχή μείον 3 πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν πήρε μετά την αφαίρεση, λέμε ότι μηδενίστηκε. Ναι. Γιατί άμα μηδενιστεί κανονικά χαντοκυρώνεται 3 βαθμούς, ας πούμε. 3-0. Ναι. Απλά δεν πήρε εκείνο. Ήταν σαν να έχασε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό με 3-0, αλλά δεν πήρε ποινή. Μετά με την ΑΕΚ έγινε το θέμα της αφαίρεσης βαθμών. Πάντως το θέμα είναι ότι. Κανονικά εντάξει, ναι, όντως θα πρέπει να πληρώνεις για ενέργειες που έχουν γίνει υπό την εποπτεία σου. Αυτό έχει παραπάει πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο? Όλο επεισόδια. Ολυμπιακός, Πάο, Κάρι, όλο μανούρε.
Δεν μπορεί, με Ευρώπη δηλαδή, πώς γίνεται αυτό να πληρώνει και εισιτήριο. Αυτή είναι η έξοδό του Σαββατοκύριακου στους Ευρωπαίους. Πάνε, βλέπουν μπάλα, γουστάρουν. Δεν έχει αστυνομία, γι' αυτό. Ναι. Δεν έχει αστυνομία στο γήπεδο μέσα έχει, τουλάχιστον. Γήπεδα, κανονικά, εμεί το έχουμε πει αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν αστυνομίες στα γήπεδα. Έχουμε να κάνουμε με την διοργάνωση εταιριών αναμεταξύ των συνασπισμού. Οπότε, δηλαδή, άμα κάνουμε εμεί τώρα ένα πρωτάθλημα, α πούμε. Ναι. Οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, μια μάζοξη και έχει πάρα πολύ κόσμο, θα ζητήσουμε συνδρομή της αστυνομίας αφού εμείς είμαστε ιδιώτες. Δηλαδή, πώς πρέπει να επιβαρύνουμε το δημόσιο, ας πούμε, και το κρατικό χρήμα με τα ποδόσφαιρα. Πληρώνει το ονοματεπώνυμό σου, πάει μέσα που κάθεσαι στο χαρτάκι, στην καρέκλα και η κάμερα σε σταμπάνει. Δεν γλιτώνει από για να κάνει. Έστω και στραβοκοιτάξτε και τάρα. Ναι. Είναι χοντρά τα πρόστιμα και έχουμε και φυλάκιση εκεί πέρα. Πάντως το θέμα είναι ότι θα ανοίξει ένα νέο κύκλο νομικών συζητήσεων. Τώρα δεν ξέρω γιατί τίθεται και υπάρχει ένας συμψηφισμός με τα περσινά. Τα όσα συνέβησαν. Πιο πολύ. Ναι, ότι να χάρτη, να το ένα, να το άλλο. Τώρα εσείς θέλετε αυτό, αλλά εμείς δεν θέλουμε την ακύρωση. Νομίζω υπήρξαν και σύνδεσμοι του Πάκου, βγάλανε ανακοινώσεις και λένε να επιστραφούν οι βαθμοί στην ΑΕΚ. Γιατί εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να είναι μέσα στο γήπεδο και τέτοια. Υπάρχουν άλλοι υποστηρίκτες που λένε όχι, θα. Όπως εμείς πέρυσι, ας πούμε. Ο Πάκου αισθάνεται τυχερός και δυνατός φέτος, λέει, θα το πάρω αγωνιστή. Μάλιστα. Μπορεί να χάσει και μόνο του βαθμού, δεν μπορεί να γίνει πάντα κάτι. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Γεια σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, σας, καλή εβδομάδα. Αυτός θα μας διαφωτίσει. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι με τον Ολυμπιακό η πρωτόδικη ποινή ήταν μηδενισμός, αφαίρεση τριών βαθμών και τιμωρία της έδρας. Ναι. Για το ΠΑΟΚ μιλάτε τώρα. Ναι, η δεύτερη ποινή μετά έγινε. Το είπα αυτό. Όχι, είπατε ότι δεν είχε μείον τρεις. Όχι, στο τέλος, τη δεύτερη ποινή, όταν άλλαξε. Η δεύτερη ποινή. Ναι. Ίσχυσε μόνο ο μηδενισμός στον αγώνα με το αιτιολογικό. Αυτό είπα και εγώ, ναι. Ότι δεν άρχισε ο αγώνας. Ναι. Όμως με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όταν δεν άρχισε ο αγώνας. Είχε και αφαίρεση βαθμών και μηδενισμό και τιμωρία της έδρας. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ναι, θα μπούμε πάλι τώρα σε μια διαδικασία που ο καθένας θα ερμηνεύει όπως θέλει τα πράγματα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται αφενός και αφετέρου θα πρέπει να καταργηθεί η ελληνική αστυνομία να πηγαίνει και να κόψουν το κεφάλι τους οι ΠΑΕ, να βάζουν σεκιουριτάδες και να ελέγχουν την κατάσταση. Θα πρέπει να προστατεύουν από μόνες τους το υποτιθέμενο προϊόν, αν θέλουν να το προστατεύουν. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ιδιωτικούς οργανισμούς. Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά. Βεβαίως. Να πηγαίνει όπως γίνεται στην Αγγλία. Ναι. Εννοείται αυτό. Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά. Η αστυνομία είναι για άλλο έργο. Να αστυνομεύει. Ναι. Αλλά ούτε καν αστυνομεύει. Τον ειδοποιήσει τον άλλον ότι γίνεται ληστεία και μετά το καρφί πήγε και τον κατέδωσε. Ναι. Αφού τον ληστεύει. και τον πελάτο αυτός ο οποίος Το λέει. Ναι. Ενώ στην Γερμανία το θεωρούν καθήκον αυτό. Μεγαλύτερη τιμωρία, δεν ξέρω αν τώρα συμφωνείτε μαζί. Μεγαλύτερη τιμωρία δεν θα ήταν απλά και μόνο να μην αγωνίζεται μια ομάδα με κόσμο στο γήπεδό της, αλλά όλη τη χρονιά, ας πούμε. Να μην δίνεται η δυνατότητα, ας πούμε, επανάληψης τέτοιων φαινομένων, παρά τους μείον βαθμούς από τέτοιου είδους πράξεις. Και οι άλλοι που έχουν αγοράσει διαρκές, τι γίνεται. Να αποζημιώνονται από τις ίδιες ΠΑΕ. Δηλαδή αυτό είπα εγώ. Το πρόστιμο που κατατίθεται στην διοργανώτερη αρχή να επιμερίζεται στους κατόχους διαρκές που πλήττονται από τις όποιες πράξεις, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να ξέρω πόσες συλλήψεις και πόσες προαγωγές έγιναν από αυτό το μπάχαλο. Δεν έχει να κάνει και να γίνανε, εντάξει, τώρα η βία γενικότερα. Όχι. Δεν είναι απομονωμένο φαινόμενο. Αποκομμένο μάλλον από τις υπόλοιπες λειτουργίες της. Άμα μπουζουριάσεις καμιά 30-40 μέσα. Άμα μπουζουριάσεις καμιά 30-40 μέσα. Ναι. Έρχονται οι δημοκράτες του ποπού και λένε
τα παιδιά μας το έτσι, το αλλιώς. Γιατί δεν, έχει, δεν νομίζω να έχει σχέση με δημοκράτες του Παππού. Ενήλικη είναι. Ναι. Ενήλικη είναι και υφίστανται στο, στους νόμους του κράτους. Ναι, και ούτε. Εφόσον προβλέπει ο νόμος να μπαίνουν μέσα, να μπαίνουν μέσα. Ναι. Γιατί αν μπαίνουν μέσα, θα ξανασκεφτούν να το ξανακάνουν. Έχουνε πάει. Στην Αγγλία ήταν τυχοκολλημένες στο γήπεδο οι φάτσες τους. Ναι. Και μία ώρα πριν από την έναρξη και μία ώρα μετά την έναρξη πηγαίναν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Ναι, αλλά έχουμε δει στην Αγγλία όταν βγαίνουν έξω οι Άγγλοι, ναι, τα ξεμπουκώνουν εκεί πέρα. Εντάξει, να μην λέμε τώρα, ας πούμε. Σταμάτησαν αυτά. Εντάξει, και δεν σταμάτησα και τα ραντεβουδάκια τους θα δίνουν και τα πάντα. Γιατί η Θάτσερ, ενώ τους έριξε δύο χρόνια ποινή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αυτή τα έκανε πέντε. Βέβαια. Ναι, εντάξει, αλλά τι, μέχρι πρώτος, μέχρι το 14 στο γύρο πήγαινε και πλακωνότανε. Και μαχαιρώματα και τέτοια, εντάξει, οκ. Okay. Κλείνοντας από το εξής, εδώ θα πρέπει να βγει ένας υπερνόμος στον εφαρμόζονται οι νόμοι. Που δεν εφαρμόζονται. Ναι. Που υπάρχει ασυλία. Καλημέρα, μου. Καλημέρα. Είναι τα δικαστικά νέα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λογοπαίδιο. Για ακόμη μια φορά θα γίνουμε νομικοί, προσπαθώντας και εμείς να ερμηνεύσουμε το γράμμα του νόμου και να δούμε το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά χιλιάδες φορές αυτές οι κουβέντες είναι ατέρμονες και ουδέποτε έχουν οδηγήσει κάπου, διότι τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται ξανά και ο καθένας κοιτάει μόνο την καμπούρα του, μόνο την ομάδα του, μόνο από τι πλήττεται, μόνο από τι βάλετε και τίποτα άλλο. Γενικότερα δεν υπάρχει διάθεση από τις ίδιες τις εταιρείες, γιατί επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι πρόκειται για εταιρείες. Ανεξαρτήτου αν υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο σε μεγάλη μερίδα του κόσμου, δεν πάβουν να είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Οπότε οφείλουν οι ίδιες να προστατεύσουν, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω, μια εταιρεία αναψυκτικών, ας πούμε, προστατεύει το προϊόν της και βρίσκει τρόπους, δεν καλεί την αστυνομία. Πώς θα κάλεσαι? Το εργοστάσιο, ας πούμε, δεν το φυλάει η αστυνομία. Έτσι είναι ακριβώς. Δείτε το έτσι σε μια μικρογραφία. Ότι είναι ένα εργοστάσιο το γήπεδο, εκεί παράγεται το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο. Μα είναι θέαμα τώρα, θέατρο σινεμά, δεν είναι μια αστυνομία. Οφείλει η εταιρεία να προασπίσει τα συμφέροντα και νομίζουμε ότι μπορούν οι ίδιες εταιρείες, έχουν τους τρόπους να τα προασπίσουν. Αν μπει το. Απλά στοιχίζει. Δεν έχει να κάνει με το στοιχίζει. Εντάξει, δεν. Βολεύει. Δεν έχει να κάνει το στοιχίζει. Εντάξει, τώρα σε αυτό το βεληνικίζει και τα 100 και τα 200.000 πρόστιμο, ποσό και ενδιαφέρει, ας πούμε, τη ΣΠΑΕ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι είναι η ευθύνη. Αν έχεις εσύ επομιστεί στην απόλυτη ευθύνη διαχείρισης της τάξης μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, μετά όλα θα βαρύνουν εσένα. Τώρα μπορείς να αποδώσεις τις ευθύνες, ας πούμε, στην αστυνομία και να λες ότι εμείς αυτό δεν έχουμε και να περνάει. Ναι, φίλε Μπάμπη, από ψηλά είναι το κεφάλι που παίρνει μυρωδιά. Το ξέρεις τώρα. Όλες οι ΠΑΕ έχουν και έναν λένε υπεύθυνος ασφαλείας και είναι ταξιέργος στην αστυνομία, ας πούμε. Καθένα αυτό. Ναι, αυτό και παίρνει και μισθό από την ΠΑΕ. Σε παρακαλώ. Ναι. Αυτά γίνονται χρόνια. Πρώην δεν είναι. Είναι πρώην. Είναι απόστρατη. Γιατί να είναι απόστρατη. Συνταξιούχο, γιατί. Ναι, συνταξιούχο. Αυτό βρει. Επειδή έχει τα κονέ, πάμε σηκώνει με τα τηλέφωνα. Όπω είναι οι πρώην διαιτητέ οι οποίοι εργάζονται μέσα στι. Απλά είναι το θέμα ότι δεν θέλουν οι ίδιε να επομιστούν τις ευθύνες σε περίπτωση τέλεσης, ας πούμε, τέτοιων πράξεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε βολεύει να υπάρχει αστυνομία και να αποδίδονται εκεί όλα τα δρόμενα και τα ζητούμενα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Και θα επιστρέψουμε εδώ δυνατοί, μάχημοι. Βέβαια δεν πολύ απασχολεί και το μείον 3. Νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού τους περισσότερο το έχουν ότι σε δεύτερο βαθμό θα υπάρξει αποκατάσταση. Πιστεύουν ότι έτσι κι αλλιώς δεν πάμε για πρωτάθλημα φέτος. Ναι, λες, Ξέρω, αυτοί με ακούνε τώρα. Του συγκλίζω εγώ, δεν πάνε για πρωτάθλημα. Βολεύονται, λες. Τους είπα συμπλήν 3 βαθμούς από τον Άρη. Θα είναι που ο Άρης δεν είναι για πρωτάθλημα, αυτή δεν είναι υποκάτω. Να τα τώρα, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι δηλαδή και ο Άρης. Συμπλήν 3 πόντους από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μετά την αφαίρεση βαθμών έχει περάσει στην έκτη θέση. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο με 16 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 13, Άρης 12, Παναθηναϊκός 10. Είδες, λοιπόν. και ΑΕΚ επίσης 10.
και 13 να έχει. Πού ήταν το θέμα, Άρης. Άρης, τέταρτο. Και να μην του έκοβε 11 να έχει, αφού έφερε εκεί. Άρα πάει, πάει για Champions League δηλαδή ο Άρης. Κερδίζει τον Μπάγκερ και πάει για Champions League. Ερχόμαστε. Τι έγινε, πάω μετά, από το, μετά του Χαριλά που τελειώνω εδώ τον το φίλο μου τον συμπολίτη. Πάω κάτω στην Αϊγούλα. Μάλιστα. Έτσι πάει το πρόγραμμα. Ντέρμπι, ντέρμπι κορυφή. Πώ γράφανε για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ τρίτο τέταρτο, α πούμε, ντέρμπι κορυφή. Απλά τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο Δευτεριάτικο Λόγο Επειδή. Καλημερίζουμε τον κόσμο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με τις σημαίες ψωμιάδη σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλό Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς να, να βοηθήσω λίγο για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν υπήρχε οι 300 που δημιούργησαν τα επεισόδια. Mm-hmm. Ήταν φιλάθλοι που βγήκανε από το γήπεδο. Γράφεται αυτό στην έκθεση. Όχι ότι πιστεύουμε την αστυνομία, mm-hmm. αλλά γράφεται στην mm-hmm. έκθεση. Mm-hmm. Λοιπόν, δημιούργησαν τα επεισόδια και ξαναμπήκαν. Μαρτυρίες που ακούστηκαν και από ανθρώπους γνωστούς έλεγαν ότι τους βλέπαν στο γήπεδο, τους βλέπαν ότι ήταν μέσα κύρια, τους βλέπαν ότι είχε γίνει αυτό με την ανοχή των ανθρώπων, πώς βάλαν αυτά τα πράγματα και και και. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε υπάρχει κατηγορία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, σαν παοξής δεν θέλω να αφαιρεθούν από καμιά ομάδα βαθμή. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για τους δημοκράτες που λέει, όταν πιάνουν κάποιους, δεν τους βγάζουν οι δημοκράτες, τους βγάζουν οι ίδιες οι ομάδες. Mm-hmm. Περιπτώσεις που γνωρίζω εγώ από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα και με συνθήματα. Περιπτώσεις που γνωρίζω από τον Άρη με δολοφονία ανθρώπου, γνωστού φίλου μου, πήγαινα μαζί στην ίδια ομάδα πηγαίναμε, σε άλλο τμήμα, ένα παιδί που σκοτώθηκε 12 χρονών στο Χαριλάου και τους πήγαινε από δύο αδέρφια και πηγαίναν μετά και φωνάζαν έξω από τη φυλακή, δεν θα πω το όνομα, τα αδέρφια τάδε. Τους βάζανε εκεί πέρα και φωνάζανε συστήματα. Αυτά ήταν πριν γεννηθείτες. Mm-hmm. Το ίδιο υπάρχει και σε όλες τις ομάδες. Στον ΠΑΟΚ, γνωστού μου, φίλου μου παιδί, έχει πετάξει, βγήκε και πέταξε την κοτρώνα στον Παμπρίζ της αποστολής του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Το μαζέψανε. Έτρεχε, έφαγε δύο χρόνια. Έκανε φυλακή δύο χρόνια. Τον έπιασε ο νόμος εφανού. Mm. Λοιπόν, καταστρέφονται ζωές. Και αυτό το λέω και πριν τον αγώνα. Με το... Και αυτοί που τρέχουν για να τους βγάλουν είναι από τις ομάδες. Mm. Το ξέρουμε όλοι. Δεν τρέχουν οι δημοκράτες και προφανώς, ναι. Ο Γκέμπελς της Κατερίνης. Mm. Λοιπόν. αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Mm. Να μην ζαλίζω. Μάλιστα. Δεν έγινε. Θέλω να μιλάω σοβαρά. 4 γκολ να φάτε. Έγινε. Γεια. Έτσι. Καλά, θα έχουμε περιθώριο για προγνωστικά, για αυτά, για ιστορίες. Αν και νομίζω ότι θα εστιάσουμε αυτή την εβδομάδα περισσότερο, θα μονοπολίσει, ιδίως σήμερα Δευτέρα, γιατί δεν υπήρχε πολύ το περιθώριο της Παρασκευής για να σχολιαστούν τα όσα. Θα πάει τώρα μείον τρεις, αυτά έγινε. Δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Από Τετάρτη νομίζω θα αρχίσουν να σου τον. Γιατί μου είπες ότι μπήκαν, λέει, δίχτυα παντού γύρω, στα πέριξε, ας πούμε. Τον έλεγε στο Γλεάνδης Βικελίδης, πώς θέλω να το λέω, Χαριλάου, δεν μπορεί να ακούει. Ναι. Χαριλάου, το ιστορικό πάλι ποτέ Χαριλάου. Ο κύριος Στόδωρας γύρω-γύρω δίχτυα, προέβλεψε. Σαν αυτά τη Στούμπα, να φαίνεται μισό δίχτυ, μισό τέτοιο, να μην μπορεί να δει ο κόσμος τη μπάλα από το. Για να δούμε, το έκανε, πρέπει να το έκανε. Εμένα μου είπαν ότι μπήκανε και στη δύο και μπροστά και δεξιά στα επίσημα. Διοικίνες τι προβλέπει, μπάμπι μου. Α, πώς το είπες αυτό. Διοικίνες τι προβλέπει. Καλά, εντάξει. Πώς τα κλέβω εγώ. Φιρδιμίχτη. Θα πάρουν νιχονίρι στο επαρόδο. Είπαμε. Βέβαια, άλλα είναι τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα επεισόδια, ιστορίες, πάω κάρις αυτά. Όπως λέει ο επιθετικός του Απόλλωνα Ντεφεδερίκο, έχει να κάνει σεξ πάνω από ένα μήνα. Ποιος ο Ντεφεδερίκο? Ντεφεδερίκο. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Λέει ο Αργεντίνος επιθετικός του Απόλλων Σμύρνης Ματίας Ντεφεδερίκο αποκάλυψε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι έχει να κάνει σεξ πάνω από έναν μήνα. Τι λες? Τώρα αυτό είναι πολύ λίγο, δεν ξέρω γιατί. Άλλοι μπορεί να έχουν ένα χρόνια. Ένα μήνα είναι. Χθες είναι, βραγόρι μου. Στις 12 λέει Σεπτεμβρίου, Απόλλων Σμύρνης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματίας Ντεφεδερίκο, 29χρονος Αργεντίνος πρώην επιθετικός της Ουρακάν Κορίνθιας και η Ντεπιτιέντε. Δεν είχε καταφέρει ακόμη, όχι να κάνει σεξ, να κάνει επίσημο ντεμπούτο με την ελαφρά ταξιαρχία.
Πριν λίγες μέρες άνοιξε διάλογο, λέει, με τους followers του στο Instagram και συγκεκριμένα τους προκάλεσαν να του κάνουν ερωτήσεις μέσω των γνωστών story και αυτός να τοποθετηθεί και να απαντήσει. Μέχρι, λέει, που εμφανίστηκε η ερώτηση από που άλλος τώρα, δηλαδή Γκαϊλέ που είχε και το ρώτησε. Από πότε, λέει, Ντε Φεδερίκο, έχεις να... Το βουτήξεις τον κολλιό στο ξύδι. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ο επιθετικός του Απόλλωνος Σμύρνης απάντησε πάνω από έναν μήνα. Over το έπαιξε. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή τώρα πες ότι από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε στην Ελλάδα, να φανταστούμε, γιατί ναι, αν υπογράψε στις 12 του Σεπτέμβρη, έχουμε τώρα 15, αυτό χοντρικά, δηλαδή στην Ελλάδα δεν, στην ερωτική Ελλάδα. Δηλαδή. Έπρεπε να δεις την ερωτική Θεσσαλονίκη, νομίζω, για πώς να είναι. Η γιαγιά στο Μέκα θα αναστενάξουν. Ναι, δεν. Θα αναστενάξουν. Ο Νοτιοαμερικάνος, λέει, δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής επίσημο μάτς, αγωνίστηκε στο φιλικό μόνο με τον Ηρακλή τους τελευταίους 9 μήνες. Φεδερίκο, σε αυτό το διάστημα. Η ερωτική σου ζωή είναι καριέρα. Εμφανίστηκε ωστόσο, ρε. Πήρανε γραμμή. Ναι. Ωστόσο, λέει, εμφανίστηκε, λέει, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε αρκετές, λέει, αρκετές φορές εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης της πατρίδας του. Oh. Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με. Πώς πήγαινε Αργεντινή, πάνε άλλα χωρίς να παίζει μπάλα. Ναι, αλλά ήταν μέσα εκεί στα πάνελ, αυτά, δηλαδή στην αντίστοιχη Τατιάνα, αντιλαμβάνομαι, της Αργεντινής, ήταν εκεί παρόν. Διότι, λέει, η αιτία αποτελεί ο χωρισμός του με την πρώην πλέον σύζυγό του, την Σίντια Φερνάντες, και οι υπέρογκες, όπως καταγγέλει ο ίδιος ο Φεδερίκο, απαιτήσεις της για την διατροφή. Κατάλαβα. Οπότε, πού μυαλό για μπάλα. Τελειώσαμε. Πού μυαλό για. Στάφαγαν εκεί. Για οτιδήποτε. Στα Ινστιτούτα Ομορφιάς. Τα φάγαν τα λεφτά. Πρέπει να το ψάξουμε τον Φεδερίκο, να δούμε τα αποσπάσματα από τις. Από τις μεσημεριανές εκπομπές της Αργεντινής και μήπως, αφού δεν παίζει μπάλα στον Απόλλωνα, μήπως να μετακομίσει, ξέρω εγώ. Στα... Φεδερίκο, για έλα κανένα πρωινό εδώ πέρα. Τατιάνα, τι ώρα κάνει εκπομπή στο Έψιλον. Μεσημέρι, το Έψιλον, το οποίο από σε κάνα μήνα, σε κάμια 10 μέρες, νομίζω μετονομάζεται και επισήμως και κάνει ντεμπούτ ως, ως open. Αλλάζει. Το open. Αλλάζει το κανάλι. Αλλάζει πολλές μεταγραφές εκεί. Κάτι μουτσινάδες, βλέπω, κάτι ζαρίφιδες. Πήγανε κατά εκεί, να παρακολουθήσεις. Ναι, ναι, τους είδα, έρχεται, λέει, έρχεται. Με το τίποτα, open, το open. Μη, μήπως, ας πούμε, μαζί και με τον... Αυτή η γιάγια του Ρέ της τηλεόρασης. Βαριά κορμιά, ε. Κακός. Λες να κάνει... Πατμανίδη και MVP θα πάρεις και θα το λυθείς εκεί πέρα. Τελειώσαμε. Θα πας τελευταίος, κανονικότατα. Λες να είναι, ας πούμε, γιατί και ο Σαββίδης... Ο Σαββίδης πότε είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, το 12, πότε... Ναι. Το 12-13. Έχουν περάσει 5-6 χρόνια από την στιγμή της ελευσής του. Ακόμα δεν καταφέρει να φέρει το πρωτάθλημα που έχει υποσχεθεί στην τροπεοθήκη του Μακεδονία Παλάς. Μήπως και το Έψιλον και πλέον μετονομαζόμενο σε Open να κάνει τόσα χρόνια για να αναρριχθεί στην πρώτη θέση της θεαματικότητας. Με μεταγραφές αυτές τώρα που βλέπω, δεν. Ποιος να πάρει δηλαδή. Αλλά είδα μια καλή μεταγραφή, έφερε ένα καλό δεκάρι όπως είδα. Ναι, ναι. Ένα καλό δεκάρι, Ευαγγελία Ραβάνη. Μάλιστα. Ποια είναι αυτή, δεν την παρακολουθώ τη. Ναι, έτσι τυχαία αποσπασματικά. Για να την κουκλάρω. Το βλέπω, γουστάρω, επειδή έχει κάτι μεσημέρια. Ναι. Δεν είναι, βάζει ελληνικές ταινίες κωμωδίες. Ναι. Ναι. Και αναγκαστικά παρακολουθώ αυτό. Δεν αναγκαστικά, βλέπω, μάλιστα. Εντάξει, από τη στιγμή που έδιωξε ο Ξεφουρθιώτη, για μένα έχει τελειώσει. Ανίτα Πάνια είναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Πού θα πηγαίνει ο Φωτιάδης. Τελείωσε. Πάρε Ανίτα, πρόεδρε Ιβάν. Εντάξει, και άσε και το Φουρθιώτη τώρα. Δεν είναι. Και Μένιο, και Μένιο. Απολαμβάναμε τώρα, δεν ξέρω το. Το Open. Πώς θα εξελιχθεί. Ίσως να είναι μια ευκαιρία να φέρει τον Ντε Φεντερίκο, ο οποίος ένα μήνα είναι άσφαιρος. Ένα μήνα. Εμένα θέλω να με βάλει πρόεδρε, να πάρει τι καινούριο. Λίγο Κλάους, δηλαδή. Κλάους με την έννοια ότι δεν βρίσκει δρόμο προς τα δίχτυα, ας πούμε. Αλλά σε άλλο τερέν, ας πούμε. Σε άλλο. Ο άλλος όμως, ο Κλάους βρίσκει άλλα δίχτυα, λέει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Προς το παρόν. Τώρα, πόσο καιρό και να σου πει. Εδώ πέρα ο άλλος στον Ατσαλιάνιο είδε σε πανό έβγαλε. Ελένη, θέλεις να με παντρευτείς. Πρόταση γάμου. Α, μα να φέρει. Ελένη, θέλεις να με παντρευτείς. Πού παίζει ο Ατσαλιάνιος. Ατσαλιάνιος προοδευτική. Να στείγαμε αθηκή είναι αυτό. Να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη της Μαριτσέντας. Παίχτης ή φύλαθλος. Παίχτης. Μανώλης Φραγκιαδάκης. Αντί να κοιτάξει την μπάλα, να πούμε, ήθελε εκεί να κάνει τις. Μα έκανε πρόταση γάμου και έχει το πανό. Όλοι οι παίχτες οι 11 κρατάνε έτσι το πανό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θέλει να με παντρευτείς. Μόνο η Ελένη πρέπει να ήταν στο γήπεδο. Δεν ήταν και άλλο κόσμο. Προοδευτική. Προοδευτικάρα. Έτσι, γάμα εθνική. Εκεί όπου η Πανσεραϊκάρα συνεχίζει ακάθεκτη. Πετάξαμε πάλι ένα τετράμπαλο. Πανσεραϊκός Ασπίδας Ξάνθης 4-1. Τόρτι η Πανσεραϊκάρα. Ερχόμαστε. Στραβοπάτησε και η Καβάλα με τον Άρη Αβάτου. Και είμαστε, έχουμε το απόλυτο, έχουμε τα 3 στα 3, 0-0. Απόλλων Παραλιμνίου Κεραυνός Πέρνης 1-0.
το βλέπω να έχουμε, ναι, το βλέπω να έχουμε έτσι εσωτερικές έρηδες και κόντρες εκεί για το ποιος θα ανεβεί στην άλλη μία πάλι, όπως έγινε προπέρσι με το Γάζορο, θα γίνει και το Παραλίμνη. Θα συμμαρτυθεί με το Πασαραϊκό. Στο τέλος. Αετός Ορφανού Εθνικός Ιδρυκός στο 0-0. Αλέξανδρος Κλικής, όπως λέμε Αλέξανδρος από Κο. Δηλαδή Αλέξανδρος Κλικής, όχι Μεγάς Αλέξανδρος. Πάο Κοσμίου 0-0. ΑΕΚα Λαμπακιού Ορφέας Ξάνθης 1-2. Και Νέστος Χρυσούπολης Εθνικός Αλεξανδρούπολης 4-2. Για το δεύτερο όμιλο, Πάο Κουφαλίου Ρολμοπός Αριδέας 0-0. Άρης Παλαιοχωρίου Λαγκαδάς 1-0. Βέρεια Πότριγλιας Ιβέρεια, η οποία έχει σχωνευτεί με ποια ομάδα των Σερών. Ναι, 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 με την Ελπίδα Σκουτάρεως. Με την Ελπίδα, ναι. Σκουτάρεως σε πανένδεση Βέρεια 0-0. Ολυμπιακός Κιμήνων Ερμής Αμιντέου 0-0. Μελιτέας Μελίτης Μακεδονικός 3-2. Αγροτικός Αστέρας Νίκης Αγκαθιάς 0-1. Και Δεσαϊκός Γιάννητσα 1-2. Θα μάθω για Βέρεια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άλλαξε η φύλαξη security, άλλαξε και έχω, θα μάθω τι γίνεται στη Βέρεια. Ναι. Εσωτερικά. Αυτή ήταν η ποδοσφαιρική αγωνιστική δραστηριότητα για το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και μπασκετάκι βεβαίως. Δεύτερη αγωνιστική. Βαριά ήταν για τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα το Σάββατο από την ΑΕΚ, με πολλές ελλείψεις έπαιζε ο ΠΑΟΚ, χωρίς τρεις ας πούμε, χωρίς γκος, Χάτσερ πρέπει να έπαιζε. Ο... λίγο που είδα, ναι. Δεν τους θυμάμαι τώρα και τους υπόλοιπους. Και η πέστη βαριά ήταν με 20 πόντους, 91-71 από την ΑΕΚ. Ο Άρης φυσιολογικά ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν τώρα, κάτι έγινε εκεί πέρα, δεν ξέρω, κάτι... Εγώ αγγέλουμε τον. Πιαστήκανε. Τον Τσάβη Πασκουάλ, τον Κουμουδινή Μαλή, τον Βαψομαλιά εκεί πέρα. Ναι. Κάτι διαμαρτυρίες, κάτι φάουλ, κάτι. 70-84 ήταν για τον Άρη. Προμηθέας Περιστέρη 73-76. Το μεγάλο Περιστέρη επιστρέφει πάρα πολύ δυναμικά. Την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσει, νομίζω ότι την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσει στην ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς Λαύρη 72-77. Χολαργός Κολοσσός Ρόδου 74-60. Ήφαιστος Λίμνου Πανιώνιος 86-64. Ιστορική νίκη για τον αγαπημένο μας. Έτσι, για τον αγαπημένο μας Ήφαιστο. Και χθες παραλίγο να έχουμε την έκπληξη της αγωνιστικής. Κίμη Ολυμπιακός 74-77. Με τρίποντο στο τέλος. Τουπάν, ναι, έβγαλαν εκεί πέρα. Τουπάν. Το παίξανε καλά γιατί συζητούσαμε κάτι μπασκετικό. Τουπάν Σακούρ. Ναι, παίζανε το τελευταίο άμυνα που έβγαλε η Κίμη. Άφησαν σουτ ελεύθερο. Προσπαθήσαν να κλείσουν το διάδρομο, το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Άκουγα μπασκετικού. Έτσι. Αλλά αφήσαν ανοιχτό σουτ στο Τουπάν. Ο Τουπάν έχει 20% ευστοχή στα τρίποντα. Σωστή άμυνα. Ναι. Αλλά το παστέλο. Να ήρθε η στιγμή. Να αφήσει ελεύθερο σουτ. Έτσι. Και ο Ντουσταμπάνη, ο Μπλάκο, επόμενο στην επίθεση. Έχει ανοιχτό τρίποντο, δεν την πασάρει την μπάλα. Πάει λέει για να βάλει δίποντα. Τι να βάλει δίποντα. Για να το κάνει το δίποντα. Και το χάσε κιόλας. Χάσε το lay-up. Και έτσι ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε το φάσμα. Μάλλον το αντιμετώπισε το φάσμα της ήττας, αλλά δεν ιτήθηκε εν τέλει. Γλίτωσε δηλαδή τα χειρότερα. Ναι, ίσιο μάτσο. Κοντράρανε κανονικά οι άλλοι. Ναι, καλό, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ίσως να ήταν και επηρεασμένο από την παρασκευιάτικη αναμέτρηση για την. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ είδα, α πούμε, έπαιξε ο Βουγιούκας μέσα. Όπως είπαμε, δεύτερη πεντάδα κατεβάζει. Και αυτή η εβδομάδα είναι full Euroliga. Έχει και εθνικές, και σήμερα παίζει η εθνική μας με την Φιλανδία σε 9:45. Η εθνική η οποία επικράτησε την Παρασκευή της Ουγγαρίας. Μητρογκόλησε. Να το 1-0. Με ανούσιο ποδόσφαιρο, δεν του άρεσε η μπάλα, αλλά το αποτέλεσμα μέτρησε. Ναι, το αποτέλεσμα μετράει και σήμερα αντιμετωπίζει την Φιλανδία. Νομίζω μέσα. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Δεν παίζουμε στο. Αλλιώς. Δύσκολα. Η επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Basket League. Κολοσσός Ρόδου Κίμη. Περιστέρη Χολαργός. Ρέθυμνο ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Προμηθέας. Τα παιχνίδια αυτά το Σάββατο. Το ΠΑΟΚ Προμηθέας είναι στις 6. Την Κυριακή Πανιώνιος Άρης στις 5. Παναθηναϊκός Λαύριο. Και Ολυμπιακός Ήφαιστος Λίμνου για την τρίτη αγωνιστική μέρα της Basket League. Το πρωτάθλημα της Football League στα ποδοσφαιρικά το περιμένουμε να ξεκινήσει κάποια στιγμή. Πηγαίνει προς τέλος του μήνου. Θα ασχοληθούμε λίγο έτσι με τη γάμα εθνική. Και φυσικά έχουμε ποδοσφαιράκι εδώ να τελειώνουν και αυτές οι ανούσεις οι εθνικές για το National League. Σήμερα τα ματσάκια Ισλανδία-Ελβετία, Ισπανία-Αγγλία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Βόρειο-Ιρλανδία, Εστονία-Ουγγαρία, Φιλανδία-Ελλάδα και Λευκορωσία-Μολδαβία-Λουξεμβούργο, Άγιος Μαρίνος. Νομίζω ίσως λίγο η είδηση ήταν το διπλό του Γιβραλτάρ το Σαββατοκύριακο. Το κουβάδιασμα της Ευρώπης. Και ήταν η πρώτη του νίκη νομίζω σε επίπεδο... εθνικών σε επίσημα παιχνίδια. Κέρδισε μέσα στο που είχε κερδίσει. Με στην Αρμενία, βέβαια. Αρμένια. Σε κάνε να πούμε. Στο μάκετ, στο τζουκάκι ακόμη. Σε κάνε γιο να πούμε το Γιβραλτάρ. Ιστορική νίκη. 1-0. Τώρα
τα λέμε γύρω αρτάρι, σαν μαζευόμαστε εμείς εδώ και να κάνουμε μια ομάδα 5x5 και να πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε να. Αυτά τα ωραία όταν κάθε φορά που παίζει το Γιβραλτάρ που δείχνει τι επάγγελμα. Ο ένας είναι κτηνοτρόφος, ο άλλος είναι. Ναι, ψαράς, ταβερνιάρης, τεχνικός υπολογιστών ο άλλος και ούτω καθεξής. Το Nations League, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη για να μπουν και οι ομάδες κανονικά σε ρυθμούς πρωταθλημάτων. Να τελειώνω αυτά γιατί δεν έχουμε θέμα. Ένα, λίγο πριν το πάω κάρισμα θα τα βάλανε αυτά για, ίσως για να κατευνάσουν τα πάθη. Να κατευνάσουν τα πάθη. Τώρα που είπατε για το τέτοιο, επειδή ρωτάνε πολύ για το τραυματισμό του Μπάσα στην Αλβανία. Ναι. Με το Ισραήλ που έπαιξε το 44 βγήκε αλλαγή αυτός με το γόνατο, κάτι έγινε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι η μαγνητική θα γίνει σήμερα, εάν γίνει, στην Εθνική Αλβανία, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει. Και ο κύριος Πανταζής μάλλον θα κάνει και δεύτερη για να πει γνωμάτευση ο ορθοπαιδικός του Άριος. Οπότε δεν ξέρουμε τι ζημιά έχει ο Μπάσα, γιατί χθες έγινε ιστορία. Οπότε είναι αμφίβολος δηλαδή. Ναι, βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο γόνατον. Δύσκολο. Αλλαγές, δύσκολο. Ξέρεις, ναι, ναι, το γόνατο είναι δύσκολος τραυματισμός. Οπότε καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Δεν είναι το θέμα αν θα παίξει ή θα παίξει. Το θέμα είναι τι ζημιά έχει. Δεν ξέρουμε τι έχει. Δεν ξέρουμε, μαγνητική. Άλλον έχει απόντα από το παιχνίδι. Ναι, ο Μπάσα ίσον έτσι. Ο Γκοράς, ό,τι έγινε. Εκεί που λέγαμε. Ναι. Βγήκε και έλεγε, ας πούμε, ότι αυτός ο τραυματισμός θα πάρει κανένα μήνα, κανένα τέτοιο. Κανα... Ο άλλος, ναι, πώς το έκανε αυτό. Δεν μπορώ να μα πουλήσει παπά. Πούλησε παπά, όντως ήταν κάποιου σφίξιμου κοιλιακού. Ναι. Γιατί. Και καταρχήν, όποιος έβγαλε το ανακοινωθέν στο Άρη, ο Άριος ότι είναι καταγματικό, επίσημα ανακοινωθέν ήταν αυτό. Κάποιος να συμπληρώνει. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει. Του γιατρού πρέπει να μην γινόμαστε ρεζίλια εκεί. Έτσι. Γιατί κατάγμα χονδρού, είπαμε. Άμα μας βγει ένας γιατρός, θα μας πει τουλάχιστον ένα μήνα. Ότι πονάς, δεν είναι για πλάκα. Άρα είχε κάποιο μυϊκό στους κοιλιακούς πρόβλημα. Να, και κανονικά είναι στη διάθεση, θα παίξει λογικά και βασικό. Εμείς παρεξενευτήκαμε όλοι, μέχρι και οι δημοσιογράφοι μέσα από την Κυλέντη. Γιατί δυνάμε ότι αγώνας δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και αν και φως και μέσα σε 15 μέρες αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη. Μια χαρά καλά να είναι το παιδί. Για να μην έχει προβλήματα. Για τον Κουέστα δεν ξέρω γιατί έχει κάταγμα στο μικρό δάχτυλο. Ήταν φιλοδόρημα του Πανιωνίου, το πάτημα ενός του Μπανανά που το πάτησε στο χέρι. Έχει να έρθει, δεν ξέρω τώρα πόσο υπηρεστεί, αλλά μάλλον θα παίξει αυτό. Θα παίξει, θα σφίξει τα βόγγια και θα παίξει. Όπως λέει. Αναπληρωματικός ποιος είναι στον Άρη. Ο Κατημύρης, αλλά δεν υπάρχει. Ο Αναγνωστόπουλος θα παίξει. Μάλιστα, μάλιστα. Το που λένε. Έτσι. Μ' αρέσει εμένα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι προσεγγίσαμε τις 7:30. Φτωχό το αθλητικό. Γίγνεστε η αθλητικιά, η επικαιρότητα του τριημέρου. Εντάξει, με τις εθνικές τώρα. Και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για άλλα πράγματα. Τι να πεις τώρα, με τι να ασχοληθείς τώρα. Για τον φίλο Ταϊλανδό που ήρθε στο Παναθηναϊκό, λέει, για τον Βλαχοδήμο που θα προσπαθήσει να παίξει. Φαντάζομαι, όταν είναι πρώτη είδηση τώρα ότι ο Βλαχοδήμος στάλθηκαν τα στοιχεία της ΕΠΟ για να πάρει, ας πούμε, την Ελευθέρα και να μπορέσει να αγωνιστεί. Φανταζόμαστε όλοι ότι είναι φτωχή σε συγκομιδή. Είναι Ολυμπιαξίδη και εδώ για το Καμαρά τα λεφτά που είναι πολλές συμμετοχές. Η μεταγραφή του θα είναι ακριβή και τέτοια. Δεν έχει δηλαδή κάτι ουσιαστικό το πρωτοσέλιδο. Επιστροφή στην κανονικότητα. Πότε ξαναέχουμε τώρα εθνικές, είπαμε σε κανένα μήνα. Βάλε 2-3 αγωνιστικές, πάλι Νοέμβριο. Πάλι Νοέμβριο, να ξέρουμε. Είπαμε, θα είναι η μέρα που θα ξαναεπανέλθει εδώ στα αντέξα του λόγου επιδίου φωτιάδε. Σίγουρα έχουμε τώρα, όπως ξέρω το πρόγραμμα, μία Άρης, ξανά παίζουμε ΑΕΚ. Μετά Ολυμπιακό πίσω, 3 αγωνιστικές έχουμε σίγουρα. 3 αγωνιστικές φωτιά μα έχει ο Άρης. Τρώει πάω κάκο. Πρωτάθλημα, παίρνω τα 3 μάτια και σηκώνω κούπα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Γιατί και τον ΠΑΟΚ καλυτερεύουν τα πράγματα όσον αφορά το προγραμματάκι. Έχει βγάλει όλους τα. Δηλαδή μετά τον Άρη βγάζει όλο το δύσκολο. Θεωρητικά όλο το δύσκολο με τους πρωτοπόρους. Έχει παίξει με όλους. Μόνο με Ατρόμητο. Μόνο τον Ατρόμητο νομίζω. Τώρα θεωρητικά όλα τα ματσάκια του ΠΑΟΚ είναι πώς παίρνεις μια πρόσκληση σε δείπνο να πας. Α, έτσι λες. Έτσι. Αφού έχει καθαρίσει. Κέρδισε όλους τους πρωτοπόρους. Κέρδισε Αστέρα. Κέρδισε Ολυμπιακό εκτός. Κέρδισε ΑΕΚ εντός. Τώρα το πράγμα μετά τον Άρη. Έχει και ένα Παναθηναϊκό βέβαια στην Τούμπα αμέσως μετά τον Άρη ο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε. Εμένα είναι δύσκολο ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα. Ναι, ναι. Είναι και αήττητος μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός όμως τώρα θα ξεκινήσει και αυτό στα δύσκολα. Γιατί τώρα θα αρχίσει να παίζει ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Τους πιτσιρικάδες τώρα και του Παναθηναϊκού έχουν ένα συμβόλαιο με 5-10 χιλιάρικα το χρόνο. Δεν παίρνουν λεφτά. Κύριε, θα σου πω τώρα. Πάρε κύριε Ιβάν τώρα, ας πούμε, ρε πρόεδρε εκεί. Πες παιδιά, τώρα μετά τον αγώνα θα σας πάρω και ένα PlayStation καινούριο. Αν δωράκι τα παιδιά, όλα 16-17 χρόνια είναι.
Θα σου βγάλω και ένα μαξάκι εκεί πέρα. Βγείτε λίγο στο Instagram. Ναι. Ξέρετε τώρα, θα... ξέρετε ο πρόεδρος εκεί τα κόλπα. Θα σφίξουν τα δόντια και θα παίξουν, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μικρή τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα για τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε για το μεγάλο φινάλε και ντεμαράζ της εκπομπής. Ψωμιάδες φλάξ ταυτότητας. Νόμιζα ψωμιά, ψωμιά. Για το τέτοιο, ρε, για το ημιμαραθώνιο. Αύριο θα γιορτάσουμε που είναι Παγκόσμια ημέρα άρτου. Σιγά. Έχουμε αύριο. Ετοιμάζω. Θα σκίσω αύριο. Ετοιμάζω από τώρα, ναι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην δεύτερη μας ώρα, στο τελευταίο μας μισαωράκι με τις σημαίες ψωμιάδη, πάντα συντροφιά μας, σημαίες ομάδων και κρατών. Το σπάσω καμιά μέρα αυτό το το στηριχτήρι. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις, επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί αντανομωνόμαστε και συνδιαλλαγόμαστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Εργασίες συντήρησης από σήμερα, λέει, στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Περαιάς. Από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και το... μέχρι και την Παρασκευή. Οι εργασίες ασυντήρησης αφορούν σε εργασίες αντικατάσταση κατεστραμμένου στη θέατρο ασφαλείας στη δεξιά οριογραμμή της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τον κόβο της Καρδίας έως το ύψος της επιχείρησης Ιντερσαλόνικα. Από τις 9 το πρωί θα γίνουν και απαραίτητες ρυθμίσεις, οπότε θα υπάρχει και έτσι μια κυκλοφοριακή δυσκολία για τους ανθρώπους που κινούνται σε εκείνο, σε εκείνο το σημείο. Από σήμερα ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Σε τιμή που αναμένεται υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου στην έναρξη χειμερινής περίοδου θα είναι στα 94,4 λεπτά το λίτρο, ενώ τον Απρίλιο στην λήξη ήταν, λέει, στα 1,25 ευρώ. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, η τιμή εκκίνησης φέτος θα κυμανθεί στο 1,14 ευρώ. Πανάκριβο, χωρίς λόγο του πετρέλαιου. Αφού αυξάνεται. Εδώ το κίνηση έχει ένα 40 κέρε, φίλε. Κίνησης. Το κίνησης. Α, το πετρέλαιο, ναι, όχι ναι, το πετρέλαιο, δεν υπάρχει λόγο. Μα... ναι. Τι να πω. Αφού αυξάνεται διεθνώς. Δεν έχει... αυξάνεται διεθνώς. Όταν χαμηλώνει διεθνώς, όμως γιατί δεν κατεβαίνει. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτό δεν έχει. Κανονικότητα. Τι Detonate Wilder θέλουν αυτοί. Το ξέρεις ο Detonate Wilder. Όχι, τι είναι αυτό. Ο Detonate Wilder είναι ο νούμερο. Δύο μπορεί να είναι. Ο ένας είναι ο Τζόσα στο επαγγελματικό box στα βαριά κιλά. Και στο ESPN που ήταν καλεσμένος, άσχημη κατάληξη είχε το box που έπαιξε μια μασκότ με τον Αμερικάνο επαγγελματία. Που ξέρεις, τα φρολέξ που φοράνε οι μασκότ και κάνουν. Έπαιξε για πλάκα. Και του φεύγει του. Τον έχει σε βίντεο του Wilder ένα κροσέ, ένα τεσάρι. Σοβαρά. Και τον πήγαν τη μασκότ στο νοσοκομείο και κάταγμα γνάθου, ρε φίλε. Του πέσει στο σαγόνι. Το τέρα. Κάνει λίγο πλάκα. Ναι, πλάκα έκανε, αλλά πέρασε έτσι γιατί αυτή η και πήγε στο αφρολέξι και τον πήρε τα σαγόνια. Να μην μπορείς να υπολογίσεις την δύναμή σου. Όλα αυτά συνέβησαν όταν έρθει του Νέι Γουάιλντερ γνωστός παρατσούκλι. Άκου, bronze bomber. Να, μάλιστα. Bronze bomber, χάλκινο βομβαρδιστικό. Αν σε παίρνει, ξανακάνει πλακίτσα κανονικότατα. Οπότε να το βάλουμε αυτό να κοπανάει το πετρέλαιο. Αυτό είναι που σε έλεγα, περιμένουμε όλοι τον αγώνα του Νέι Γουάιλντερ Άντωνι Τζόσα στα βαριά κιλά. Πότε είναι αυτό? Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Αυτό κάποτε πρέπει να γίνει. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί, διότι θα ξέρω εγώ ποιος θα κερδίσει μετά. Είναι θέμα ότι θα είναι αίτητος για πόσα χρόνια. Α, μάλιστα. Δεν θα το κάνουν ακόμα. Πρέπει να πάρουν αγώνες γιατί το νούμερο 1 και 2 να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Μιλάμε 120 σύγκυλα χτιστά δύναμης. Δεν τους έχω παρακολουθήσει. Μην να σου πει. Τα χτυπήματα ακούγονται και στο περίμετρο γύρω-γύρω από το στάδιο. Θα πεταχτεί καμιά μπουνιά μέσα από την οθόνη, ας πούμε, για να μας κουπανίσει και εμάς. Πολύ ο φίλος μας, ο Detonator. Ο άλλος, ο Τζόσα, τον είχαν βάλει διαφημιστικό και έσπαζε βιτρίνες με τα γάντια του μπόξ. Σε διαφημιστικό, ναι, μπαμ. Για βάλω μέσα σε κύριο Τσακανακή, θα σου πω, γίνουν επεισόδια. Βάλω τον και τώρα, να βάλω το μέσο του τονέτα, σου πω εγώ, ούτε μείον τρεις ούτε τίποτα. Μια χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς την, τι κάνουμε? Καλά. Καλά είσαι? Καλά είμαι, προσπαθώ. Καλά κάνεις. Όπως και εσύ, Όλοι μας προσπαθούμε, όλοι μας παλεύουμε για να γίνουμε καλά. Τι έπεσε πάλι εσύ στον κόσμο και πέσαν όλοι ηθικά και συναισθηματικά. Τι, στα αισθηματικά. Τι έπεσε, όχι. Ανάδρομο Ερμή.
Καταρακωθήκαμε όλοι εσείς, χωρίς λόγο. Ποιοι, για την ΑΕΚ μιλάς? Όλοι εδώ στην Ελλάδα, ρε φίλε, στη Θεσσαλονίκη, εδώ. Ναι. Όχι, δεν μιλάω για τα αθλητικά. Α, ποιοι καταρακωθήκανε, πώς και γιατί? Όλος ο κόσμος, τι συμβαίνει, κάτι τρέχει. Σου είπα, άνδρομος Ερμής. Δύσκολα τώρα για τα. Δεν παίζει αυτό. Και όμως παίζει, μην τον υποτιμάς τον ανάδρομο Ερμή. Κάτι άλλο συμβαίνει και μας το κρύβουν. Μας το κρύβουν. Κάτι ξέρουν κάτι για τις ξέρουν. Και μας το κρύβουν. Ναι, καταρακώνουν τη Θεσσαλονίκη. Μάθουμε, γιατί κάτι λάθος θα ψάξουμε. Συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει κάτι λάθος. Uh-huh. Οι Έλληνες κάνουν καθόλου εμείς. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Θα το ψάξουμε. Ψάξτο και να μας ενημερώσεις. Τι έγινε, γεια. Κάτι έχει πέσει εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκης και έχουν καταρακωθεί όλοι. Κάτι γίνεται. Σύμφωνα με την Κατερίνα και μας το κρύβουνε κιόλας. Ξεκασμός. Ξέρω εγώ, μπορεί. Κατά τα άλλα, ο Καραγκούνης τοποθετήθηκε εναντίον του ΒΑΡ, ναι. Σε δηλώσεις του. Βρέθηκε, λέει, στην Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο του 5ου Διεθνού Σχολείου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και μίλησε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ΒΑΡ. Ότι δεν μου αρέσει, λέει, το ΒΑΡ ο Καραγκούνης. Άμα είχε ΒΑΡ Καραγκούνη όταν έπαιζες, δεν θα έπαιρνες μεταγραφή ποτέ. Λες, Ποτέ. Το πολύ παίρνει καμιά μεταγραφή στο θέατρο Βεάκι. Ναι, γιατί λέει ο τελικός του Μουντιάλ, αν το δούμε, λέει, ναι, κανονικά, κρίθηκε από ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να δοθεί. Έτσι λες, σύμφωνα με τον Καραγκούνη και με την υπόδειξη του ΒΑΡ. Αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, λέει, τώρα σε αυτόν τον αγώνα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κάτι μου λέει ότι είχε παίξει Κροατία. Ναι. Ο φίλος ο Καραγκούνης και ακόμη το φυσάκι δεν το κρυώνει. Και έγινε Κροατής. Μπορεί να του είχε βάλει από την αρχή τη διοργάνωση, που θα δίνανε υψηλό ποσοστό και. Σου λέει ακόμα. Ακόμη και με το ΒΑΡ, λέει, δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν πέναλτι. Οπότε αφού δεν είμαστε ακόμα με το ΒΑΡ, γιατί δεν μένει η κατάσταση όσο είναι. Καραγκούνη. Από τη στιγμή που έχουμε αμφιβολίες, γιατί να μην είμαστε εντελώς μη σίγουροι, μη χρησιμοποίηση του ΒΑΡ. Είσαι ο μοναδικός που ούρισες μέσα στο τέτοιο, στην Μπαρτσελόνα, ρε φίλε. Έτσι, έτσι, έτσι. Και μετά θα μιλήσεις για ΒΑΡ. Όμως, εγώ Μπαρτσελονίστας, εγώ σας κάνω. Ωραία, τον έφτιαχνε όμως ο Μητσικώστας, ρε φίλε. Και αυτοί πήγαν στο. Το ΒΑΡ, λέει, πρέπει να. Για το ΒΑΡ, λέει, πρέπει να κάνουμε χρήση μόνο όταν η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα ή όχι. Ναι. Που είναι το goal line technology. Δεν τον παίρνει για θέατρο, για φάουλ. Έχει. Εσύ και ο Νεϊμάρ. Στις καταδύσεις λίγο ο Γιώργος Καραγκούνης ή το πρωταθλητής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα τα παιδιά, τα καλά. Καλώς το να την κάνουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλά είμαστε, εσύ. Εντάξει, παιδιά, καλά είμαι κι εγώ. Κοίταξε, ο λαός είναι ζαλισμένος. Το φίλε είναι σαν αρκωμένος. Τώρα δεν είχε πρωτάθλημα. Είχε. Τι να σε κάνει ο κόσμος. Έτσι, ξενερουά. Τι ξενερουά, στο Στέφανε. Τραγωδία, τραγική κατάσταση. Τέλος πάντων. Και πόσο μάλλον πριν από πάω ο Κάρης να έχει τέτοια αναμονή. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Αλλά παιδιά, λίγο ενημερώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό. Πού μπορούμε να σας. Πώς, ρε παιδί, με επανάληψη. Πώς, πού, YouTube, τι παίζει. Ναι, υπάρχει το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube, εκεί όπου ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές. Μπαίνεις μέσα, άμα γράψεις Libero FM, ναι, στο YouTube θα μπεις μέσα στο λογαριασμό ή κάντου και ένα subscribe, ναι, και θα στα εμφανίζει, ας πούμε, στην αρχική σου και όχι, θα παρακολουθείς. Όχι, όπως το λέει ο Στέφανος, subscribe. Subscribe. Με κουμουνιστή έκανα δουλειά. Subscribe. Έγινε, ρε παιδιά. Έγινε. Και η κονσέρβα παίζει αργά το βράδυ μετά το Ζαγόρα. Κονσέρβα. Εν τω μεταξύ, η εκπομπή με το Φωτιάδη, είδα έτσι λίγο, ας πούμε. Πήγε ένα σωρό views έκανε. Άστα να πάνε, πάνε, δεν υπάρχει. Κανονικότατα. Μας έδωσε ψωμάκι. Φιλιά, τσαό. Subscribe. Ναι, μπαίνεις, ας πούμε. Εντάξει, κάποιοι τώρα. Γενικότερα, εντάξει, είναι δύσκολο να ακούσεις σε επανάληψη. Πρέπει να είσαι πολύ πορωμένος για να ακούσεις ραδιόφωνο σε επανάληψη. Κοίταξε. Εγώ το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, σ' άκουγα κονσέρβα. Κονσέρβα. Το βράδυ. Ναι, άλλο το βράδυ, επειδή άνοιξε συχνότητα και έπεσε. Ναι. Εγώ εννοώ, ας πούμε, να μπει επί τούτου και να πατήσει την εκπομπή. Επί τούτου, γιατί το πρωί δεν ήταν. Ναι, όχι, να πατήσει τώρα στο Λίμπερο, να σου βγάλει την εκπομπή και. Καλά, και, εντάξει, αυτό, ναι, εντάξει. Επειδή άνοιγε το Λίμπερο, έχει το ραδιοφωνάκι, έπεσε. Σου λέω τώρα με το Φωτιάδη έγινε χαμό. Μπήκαν όλοι μέσα να την ξανακούσουν, να την ξανακούσουν, Καλημέρα στην γραμμούλα. Ψωμί δίνει στο λαό. Να το. Βγήκε, μα δώσει ψωμί, εσύ θα μα δώσει σύνταξη. Πότε θα γίνει ρε μάγκα το στοίχημα με τον κοντό να πούμε στον μπάσκετ να ραδιοσκοπήσω. Στεφανάρα μου, αγόρι μου. Ναι, χθες όμως μόνο τον Batman τη φωτογραφία. Το κουμπάρουσε ένα MVP να γράψει ένα πανό, ένα street flex, big flex από το ψωμιάδι να γράψει, δεν κράτησε. Κάτσε με το μου. Πας και το δίνεις αλλού, με απαντάς τώρα. Batman, κοίταξε. Θα τα βάλουμε σε σειρά. Θα τα βάλουμε, ναι. Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Του Batman. Άντε. Ένα επειδής αργιανός. Ένα επειδής. Του Άρη. Ναι. Δώσε κασκολάκι, τσίπησες. Εμένα χαρτόνι με βόλεψες. Εσύ πήρες κασκολάκι. Ναι, μην το παίζεις τώρα γιαούρτι και κινέζος. Με κάνεις το παγώνι. Εχθές τηλεοπτικά σήκωνες κερκίδα. Έλα.
Σαλιάρι. Έχω κάνει και ζωγραφική, είμαι βοηθός στους ζωγράφους. Τι είσαι, κάτσε. Τι είσαι, Βοηθός ζωγράφος. Ποια είναι η δουλειά του βοηθού ζωγράφου δηλαδή, για να καταλάβουμε. Δηλαδή, ναι. Πρέπει κάνει ο ζωγράφος και πώς θα ετοιμάσει, ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να στέλνει, ας πούμε, σε α4 χαρτί ή σε 30 α πιο μεγάλο, ναι. Να το βάλει σε, επάνω σε χαρτόνι. Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Εσύ τι κάνεις. Βοηθός στους γράφου. Τι κάνεις δηλαδή εκεί. Πώς βοηθεύεις την πουλιά. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα στη φορά. Σιγά σιγά. Να έχεις σασπένει. Λοιπόν, εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο χθες. Ναι. Σαν πρόεδρο, σαν τέτοιο που έχω γίνει με σφραγίδα και ναι. Γραφή. Καλά σίγουρα. Θα πάω εκεί. Αν δεν το σήκωνες. Τι να κάνω τώρα. Αφού κοιμάμαι τώρα Κυριακή. Κοιμάσαι 2 η ώρα το μεσημέρι. Γαλά. Άκουσες, κόντεψα ένα βγήκε εκεί πέρα το κοστάκι. Θα του πετάξει την κουδούνα στο κεφάλι. Ναι. Μόνο που δεν πέρασε μέσα το χείο που έχει το τέτοιο. Ποιο χείο το Στέφανο. Το ναι, βγήκε ένα και άσε κάνω μπουνίδια και αυτά. Το Σάββατο παίζαμε μουσική μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Δεν πρέπει να ξεκουραστούμε το μεσημέρι. Εντάξει. Δεν ήξερα παιδάρα. Στα λέω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να τα αποκαλύπτουμε όλα. Ναι, αλλά αυτό εδώ πρέπει να ξέρω. Πρόεδρε, να ξέρεις. Θα με στέλνεις μήνυμα. Το τηλέφωνο δεν το σηκώνω. Θα με στέλνεις μήνυμα για να με ενημερώνεις. Λόγω επειδή σήμερα τα νέα της ημέρας είναι αυτά, ας πούμε, σαν τέτοιο. Σαν newsletter ένα τέτοιο ένα πράγμα. Σήμερα έχουμε εκπομπή. Εκπομπή πού? Α, μάλιστα. Καφενείο. Θα είσαι εκεί, θα είσαι παρόν. Εκεί θέλω να έχεις πρόσκληση πρώτο τραπέζι. Δεν σε χαλάσε. Εκεί τώρα είσαι εσύ, είσαι και ο Αλέξανδρος Απτικό. Βασκάς, καραφλοκοτσίδας. Ήρεμος είναι, τι ήρεμα ρε, τρεις καρτέλες δεν πόνιστε όλοι μαζί ρε φίλε. Τι τον έκανες ρε. Εγώ. Ναι, ο Στεφανέ, τι τον έδωσε, τον έδωσε στο χάπι. Είδες τι ήσυχος που ήτανε, είδες. Σαν το καναρίνι που κάθεται μέσα στην κλουβί. Μάλιστα. Ήταν έτοιμος γι' αυτό. Θέλω να μας αναλύσεις. Θέλω να μας αναλύσεις πάντως. Αν όχι σε εμάς ή σε μια επόμενη. Το βοηθό ζωγράφου με ενδιαφέρει. Και βοηθό ζωγράφου με το πυροτεχνίτη που είχες πει. Εμπειροτεχνίτη βοηθό ζωγράφου. Ναι. Όχι, κάνω και αυτή τη δουλειά. Ναι. Διάφορες δουλειές κάνω, πρόεδρε. Ναι. Μετά τις εκπομπές σου, τις τηλεοπτικές σου παρουσίες, τα βιογραφικά, πού τα πήγες, ποιος θα σε προσλάβει τώρα, για πες, πού είναι τα βιογραφικά αυτά. Εδώ, στο Λίμπερο 107. Α, μπράβο, άνοιξες πόρτα. Κοίταξε, μίλησα με τον πρόεδρο. Έτσι. Μίλησα με τη γραμματέα Διατέρας. Μάλιστα. Περιμένω από Αθήνα, να σου τα πω κιόλας. Επειδή έχω ένα φίλο ζωγράφο γι' αυτό και αναζητεί για βοηθό, γι' αυτό σου λέω τώρα, εδώ δεν είναι τυχαία η κατάσταση. Εδώ μιλάμε, μίλησε με τα άνωθεν κλιμάκια που δεν ξέρουμε ποιοι είναι εμείς, ρε φίλε. Ναι. Να πει, ο Στέφανος ναι. Έδωσε τον Κωστάκι κορνίζα 30. Ξέρει, μάλιστα. Δεν μας αποκαλείται τα μυστικά του επαγγέλματος γιατί είναι ένα επάγγελμα που θέλει έτσι, ανταγωνισμό. Θα σας ετοιμάσω και κάτι άλλο. Ναι. Όχι ναι. Τώρα σιγά, δεν είναι μαζί να τα κάνουμε. Δεν θα έχουμε και να λέμε. Και την επόμενη φορά, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ετοιμάζει το βήμα τώρα. Πικάσο μπε, γεια σου. Ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Ωα, έλα. Καλά γίνεται τώρα εδώ. Το 1-2 στον κενό χώρο βγαίνουν και κατατροπώνουν. Κάθε την πάσα 40 μπαλιά. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο παίζει το λόγο. Επειδή στο φινάλε θα πάρουμε εδώ το ματσάκι κατευθείαν. Πού είσαι. Πολύγυρο. Στον Πολύγυρο. Α, τι κάνεις στον Πολύγυρο. Έχει πολύ γύρο στον Πολύγυρο. Ξεκουράστηκα εκτός της καρέκλης του Κιλικίου εδώ. Ναι. Τώρα περνώ την κοινωνική τριβό, πήγα γιατρό το φίλο μου. Είσαι στα εξωτερικά ιατρία του Πολυγύρου. Μπράβο. Και είναι καλά εκεί. Ναι, δεν μπορούσα. Πιάστηκα τις καρέκλες τόσες ώρες. Είναι καλά ή δεν είναι καλά, τι είναι. Όχι και τόσο. Δεν είναι και τόσο, μάλιστα εδώ. Μην μυθοκαταρρύπτεται. Είναι καλά, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. με τις καρέκλες, πρέπει να τις κάνουμε πιο αναπαυτικές, μάλιστα, στον Πολυγύρο. Πήγα λίγο να πάω για την κοινωνική λειτουργία να πάρω τίποτα καμιά ευλογία μα μπορεί να με βοηθήσει. Ευλογία από την κοινωνική λειτουργία. Παπάδες δεν τις δίνουν. Παπάδες δεν τις δίνουν τις ευλογίες. Τι να κάνω μωρέ, τι να κάνω. Η κοινωνική λειτουργός φοράει ράσα. Μάλιστα, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ράστα, δεν ξέρει. Δεν σου δώσω και εγώ την ευλογία μου. Θα λες Μπατμανίδη και τελείως θα ανοίγουν όλες οι πόρτες. Τι έμαθες. Ναι. Ήταν το απόγευμα ο Χρήστος. Μάλιστα. Συγκλονιστικό νέο. Συγκλονιστικό νέο. Μου είπε ενδιαφέρει εδώ το Πανελλήνιο. Ο Χρήστος, πού. Κάπου θα ήταν ο Χρήστος. Ο Κιόσκι. Όχι ο Κιόσκι, ρε. Τι Κιόσκι, ρε, να πούμε.
Μάλιστα. Είδα ωραίες ταινίες. Αυτό. Τώρα μας παίρνεις, ας πούμε, 8 παρα 5 για να μας πεις τι ταινίες. Επιγραμματικά θέλω να μου αναφέρεις τι είδες χθες. Σύντομα. Χθες τι είδα. Ναι. Χθες τι είδα, μωρέ, δεν θυμάμαι. Είδα ταινίες. Μικρού πάρα πολύ ωραία, δεν θυμάμαι και καλά πως λέω όταν ήταν με ταινίες τρόμου. Ταινίες τρόμου, λίγο επιγραμματικά την υπόθεση σε μία από τις δύο για να δώσουμε έτσι εδώ. Μια επιλογή τώρα που δεν έχει και πολλά ποδόσφαιρα στον κόσμο να περάσει τη μέρα του. Να περάσει τη μέρα του, να το δει και να... τι είχε, πες την υπόθεση. Ποιος έσφαζε ποιον. Αυτό δεν θυμάμαι την υπόθεση. Δεν θυμάται την υπόθεση, μάλιστα. Μια ταινία τρόμου. Αν μπορούσα να σε θυμηθώ, ο καφετζή είναι εκεί. Καφετζή, άσε το μπάμπι, άσε να μην μείνει μια φορά μόνο να πάω κι εγώ. Θα φύγω όποτε θέλει. Όποτε γουστάρει. Καφετζή, θέλει να κεράσει καφέ άμα. Να κεράσει, λοιπόν. Διώχνει και θες και καφέ. Άμα κερδίσει ο Άρης θα σε κεράσει. Καφεδάκι. Και τυρόπιτα. Και τυρόπιτα. Και τέσσερα τσιγάρα. Και τέσσερα τσιγάρα. Και τυρόπιτα. Εδώ. Ποιος θα κεράσει τι τον Μπάφι, ο Μπάφι θα καθορίσει το αποτέλεσμα του Άρης Πάουκ. Πώς ήταν παλιά το χταπόδι στο Μουντιάλ. Μπουγάτσα, καφέ και τέσσερα τσιγάρα. Τώρα. Λίγο σφυρί. Ξεκινάει η δημοπρασία. Πάμε. Θέλουμε Παοξή να έρθει να την παρατεθεί, ας πούμε, μπροστά στην προσφορά άλλη του Στέφανου. Πάω. Εγώ τώρα άλλαξα ομάδα. Τι έγινες. Ολυμπιακός. Να το Ολυμπιακό. Έγινε ξανά. Τι να κάνω, άμα χάνει ο Πάουκ. Δεν έχασε ο Πάουκ, καίτε το σύνεμο, ρε, τι άμα χάνει ο Πάουκ. Ποιος παπάς ήταν εκεί πέρα, Ολυμπιακός. Ψέματα σε είπανε, μάλιστα. Έγινε, φίλε μου Πάφη, σε χαιρετούμε. Να τα πούμε. Θα τα πούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ο Χριστός η Παναγία, τι έχουμε πάθει πρωί-πρωί. Κύριε Λέισον, ημάς όταν έρθει με τη βασιλεία σου ημών. Κύριε Αγία, σον ημάς, σκέπασαν υπό τη σκέπη σου. Έτσι θα λες. Διευχών των Αγίων Πατέρων. Πιο νωρίς θα μου βγαίνεις εσύ. Ναι. Πιο νωρίς. Κύριε Πάπη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο Κατιλανά αυτή δίπλα σου. Έλα γόρι μου, έλα γόρι μου. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε στο διπλό του ΠΑΟ. Ω, βόμβα. Ό,τι έχετε και δεν έχετε. Συμμαχία Μαρινάκη Σαββίδη. Ω, να τα. Συμμαχία ολονών εναντίον της ΑΕΚ. Όλων όμως, όλων. Όλο το κατεστημένο. Κοίταξε, ξέρεις ότι εγώ δεν παίζω καζαντζίδι, αλλά για σένα θα παίξω ένα τραγουδάκι. Φίλος της ΑΕΚ ο καζαντζίδης. Ναι, κλάψε. Αλήθεια. Ναι. Δεν βλέπεις να κλαίω. Τι κάνεις τώρα. Τι κάνεις τώρα. Μια μεγάλη ομάδα δεν μπορείς να την κοιτήσεις αλλιώς. Α, ναι. Κλάψε. Αυτός ο καινούργιος ο δικαστής από πού πέρασε για να πάει εκεί που στο δικαστήριο, δεν πέρασε τη Φιλαδέλφια. Μετά είναι τα μπετά εκεί τις μπετονιέρες. Από πού κατέβηκε. Μη μου έρθεις μετά. Αλλάξει η έφεση και μ' αρχίσεις πήραν τους βαθμούς πίσω και είναι δίκαιη και τέτοια. Από ποιο πλανήτη κατέβηκε αυτός, ρε. Μια χαρά κατέβηκε. Έλα, στο φίλο αγώνας δεν είχε τίποτα. Μη κλαις, θα δικαιωθείς πάλι. Θα τους πάρεις τους μείον τρεις πίσω, άντε. Το πτυχίο του νομικού το πήρε στο Ροστόφ. Το πήρε, ναι. Πού το πήρε στο Ροστόφ το πήρε, ναι. Και ρε κλάμα που θα πέσει μετά την έφεση. Α, τώρα κλαις εσύ, μετά θα κλαίνει άλλη, Καζαντζίδη που έγινε να παίξει η Θεσσαλονίκη, αγαπημένη. Μάνα μου! 27 του μηνός εκεί στο ΆΚΑ, μόνος σου χωρίς κερκίδα θα κλαις. Θα κλαις, άδειες κερκίδες. Θα κλαίω, γιατί να κλαίω. Και κλεισμένο το θηρόν θα έρθω κάτω. Τους δαμπάνει. Δεν θα έχεις κόσμο και κλεισμένο, τιμωρημένος θα είσαι με τον Άρη κάτω. Μα και που τον έχω, τι το θέλω. Εντάξει, τι τον έρθει, τι χαρά τον θες. Τι το θέλω, ρε εσύ. Αυτοί οι χέσιδες, οι γλύφτες. Ναι. Το 2013 αυτοί το γλύφανε το Σκρούς, το ταγάρι αυτό, το τσιγκούνι, αυτοί το γλύφανε. Α, τσιγκούνις έγινε τώρα. Μέχρι προχθές τον εκθίαζες. Δεν σταμάτησε ποτέ να είναι, έγινε ποτέ άπλας. Α, τι έγινε, αλλάξαμε τώρα. Συγγνώμη, είπα εγώ ποτέ ότι είναι άπλας ο Μελισσαρίδης. Ναι, είπες μην τον πειράζει τον πρόεδρο και κάνει τα πάντα, χτίσει την Αγία Σοφιά. Δεν τον πειράζεται, τον είπα ποτέ άπλα. Ναι. Πότε. Συνέχεια. Κάνει τη δουλειά. Ωραία, βγάλε μου κάτι ηχογραφημένο τα 3 χρόνια που να τον είπα άπλα. Ναι, αλλά δεν τον έλεγε τσιγκούνι ποτέ. Εγώ, σε ξέρει ποιος τον έλεγε. Άσε ρε τώρα. Εγώ δεν τον έλεγα ρε, ρε ταγάρι. Hey. Λιμοτάγαρο. Ρε πρωταθλητή της κυβήσης. Εσύ, εγώ ρε πρωταθλητή. Άσε ρε τώρα να πούμε. Θα σε στείλει στο ΑΕΔΟ άλλος ρε φίλε, μη με λες τέτοια τώρα. Άντε βρε φωτεινή χαλκιά τώρα, σε παρακαλώ, θα μην πετρούνια έτσι. Κλάψε τώρα ρε.
Κρατάμε το διπλό δηλαδή. Λίγες εδώ, να η πρόβλεψη η πρώτη. Από εδώ μέχρι το Ρωσό, μπάμπι. Μην γίνεσαι σαν έναν άλλο χασό στοιχηματάκι, αλλά παίξτε ότι δεν έχετε. Άλλωστε τα λέει σε άλλα ραδιόφωνα αυτά. Μάλιστα. Άσε τη λέει αυτό ο Καντιλανάτης. Ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Παίξε και εσύ το σπίτι. Στο σπίτι. Λοιπόν, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τη γραμμούλα την οποία είχαμε σε αναμονή, αλλά η ώρα είναι 8. Βέβαια, ήρθε η ώρα να το λήξουμε. Πρέπει να παραχωρήσουμε τη σκυτάλη στον Κωστή Τσατσαρό που θα ακολουθήσει μέχρι και τις 10. Το λόγο επειδή θα σας εγκαταλείψει, θα σας αφήσει. Σαν να πούμε αύριο. Με ένα hot το τελείωμα αυτή τη στιγμή. Τους δαμπανικό από τον Καστοριάνο. Πήρε τώρα τέτοιο. Με πήρε και στο θέμα του λέω. Παραπέντε τώρα. Με παίρνει 7 παρά 2 εκεί πέρα. Δεν ξαναβγάζουμε γραμμή. Τίποτα. Δεν θα βγάζουμε γραμμή. Τιμωρία δεν θα παίρνουν παραπέντε. Κάποιο μα παρακολουθεί έξω την πόρτα βλέπω, αλλά δεν ξέρω ποιο. Α, ήρθε το πουλάκι μου, Αναστασία. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας εγκαταλείπουμε. Φεύγω. Τα λέμε αύριο, τσάω.